Πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Ξεκίνησε. Πριν ξεκινήσει με την κανονική τη ροή η εκπομπή, ξεκίνησε. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα ο Μπαλαντέρ είναι, εντάξει, ο Λίμπερο 107,4 με τον Νίκο Μοσχοβίτη, τον Νίκο Παπαδόπουλο, μπλα 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 κτλ. Να καλωσορίσουμε στην οικογένεια του Λίμπερο ένα καινούριο παιδί, το οποίο έχει έρθει. Και θα τον έχουμε μαζί μας στο επόμενο διάστημα. Τον ηχολήτη μας, τον Βασίλη τον Καβαδία, ο οποίος ήρθε τώρα στο σταθμό. Ναι. Δείξτε λίγο κατανόηση, λίγο κατανόηση, αυτό ακριβώς. Θα γίνουν και λάθη. Τι να κάνουμε. Καλή αρχή, Βασίλη. Να είσαι καλά. Αρχή, φίλε. Καλή αρχή σε αυτό το καινούριο σου επαγγελματικό εγχείρημα. Χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας. Και σου ευχόμαστε τα καλύτερα, φυσικά, με την έλευσή σου. Λοιπόν, είναι ο Μπαλαντέρ. Ο Βασίλης έχει γυρίσει από την άδειά του. Πόσες πια. Αυτή του Σεπτεμβρίου. Μια άδεια το μήνα. Γιατί είναι καλά, και... είναι, καλά είναι. Μα κάνε πώς θα το κάνουμε όλοι. Καλά, ναι. Μακάρι. Εντάξει. Τι έχει κάνει. Κάθε μήνα περνάει. Ναι, σωστά. Λοιπόν, έχουμε GNTM, έχει ξεκινήσει. Topic το οποίο απασχόλησε την εκπομπή πολύ πέρυσι. Εντάξει. Πέρυσι βασικά. Πλέον είμαστε σε νέα σεζόν. Ραδιοφωνικά δεν είμαστε ακόμα βέβαια σε νέα σεζόν. Ακόμα δεν έχουμε γυρίσει τη νέα σεζόν. Δεν έχουμε γυρίσει λοιπόν. Άρα λοιπόν είναι μια εκπομπή που μας απασχόλησε πολύ. Τώρα, δεν έχω δει όμως, δεν είδα χθες. Ναι, είναι στο πολύ καλό κομμάτι της τώρα που είναι τα auditions, εντάξει, και γίνονται τα castings. Ναι. Ψιλοείδα χθες, γιατί το μάτι της Εθνικής σε ορισμένα διαστήματα του δεν βλεπόταν. Καλά, ρε ξεφτυλισμένη. Δηλαδή, έπαιζε Εθνική και το έχεις γυρίσει και έβλεπες γκρίσεις. Έβλεπα λίγο, κυρίως. Είδα στο ημίχρονο περισσότερο. Μετά είδα και το δεύτερο ημίχρονο με το Λιχτενστάιν, δηλαδή που ήταν υπονόματος, ok. Και μετά έκανα ρεπορτάζ στο YouTube. Ναι. Για να δω τι παίχτηκε. Παναγία μου. Ναι. Τι είναι αυτό τώρα, θεέ μου, πού πάσε το γάλα. Πού πάσε, ντε μου, Παναγιά μου και Χριστέ μου. Πώς ήταν αυτό, Νίκο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι κάνεις body shaming τώρα. Τι κάνεις. Μην είσαι τέτοιος. Εγώ, σου αλήθεια, την εθνική ομάδα δεν την είδα χθες. Καλύτερα. Απλά όταν γύρισε κάποια φάση στο σπίτι και άνοιξα, λέω κάτσε να δω τι γίνεται. Στη λογική ότι μπορεί να έχουμε να κερδίσουμε και 4-0, λέω και παράδειγμα. Πολύ καλύτερα. Βλέπω στο 88-1-1. Και ο Μανολάς κάνει στον άλλο. Μπού. Και λέω είναι δυνατόν. Μπού. Δηλαδή, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για εθνικές ομάδες. Είχαμε και μπάσκετ, ποδόσφαιρο, GNTM. Your boys in boy. Your boys in boy. Λαβρέντι που έφυγε. DPG παπάτη στο in boy. Προσέχετε, ρε παιδιά, προσέχετε. Συζητήκα από τώρα λίγο παραπάνω. Και έχει. Τα περνάνε τα χρόνια. Μην τσαλακώνετε τα κοκορέτσια και τα κοντοσούβλια, ρε γάμο. Δηλαδή. Σημείο και μετά πρέπει λίγο να το κόψουμε το ρημάδι. Και αν έχουμε και προβλήματα. Να κλείνει το ψυγείο, δηλαδή δεν είναι κακό. Θα μου πει ο άνθρωπο έφυγε. Δεν ταλαιπωρήθηκε πολύ. Όχι. Πολύ ξαφνικά, πολύ ξαφνικά με στον ύπνο του. Διάβασε το μεταξύ. Εγώ δεν τον έκανε για 62, να σου πω την αλήθεια. Μικρό έφυγε. Ναι, εγώ για πιο μικρό τον είχα. Και διάβαζα, λέει, ότι θα κάνουν μήνυση, γιατί λέει αν ήταν το ασθενοφόρο, αν υπήρχε ασθενοφόρο, λέει, στον Αλμυρό, στο Αλμυρό εκεί πέρα που ήταν, ναι, θα μπορούσαν να τον προλάβουν, λέει, ενδεχομένως. Τώρα τι να σου πω. Έφυγε ο άνθρωπος, τόσο χωρίς τον, αγαπημένος και δικός μου και του Νίκου. Ωραίος ήταν. Εμένα γενικά δεν ήταν πολύ αγαπημένος, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει, βασικά μ' αρέσει. Γενικά αυτό το παρεάκι. Ζουγανέλη, Τσακνή, Μπουλά. Καλό, Τσακνή, ούτε εμένα με τρελαίνει. Ναι, δεν με έψηναν ποτέ. Ναι. Παρότι. Εντάξει, τώρα ο Μαχαιρετή έχει γράψει και έχει πει κομματάρες, έτσι. Ναι. Δεν λέω. Ναι. Απλά δεν με έψηναν εμένα τόσο, ρε παιδί μου. Αλλά έχει πει και έχει γράψει πολλές κομματάρες. Δεν μπορώ. Με αποθούσε το περιουσιαστικό του πάντα, να ξέρεις. Έλα, δηλαδή γιατί... έλεγα ότι δεν μπορούσα να πάω να δώσω λεφτά για να τον δω τώρα αυτό να ακούει, να παίζει μουσική. Σε κάποια φάση δεν θα αντέξω. Και τι ζητάω. Ναι. Μόνιμα έτσι ψιλομουτρωμένος, ρε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ωστόσο, το στυλάκι του. Γράφει κομματάρες. Ναι, ήταν. Σεβασμός. Μεγάλος μουσικός συνθέτης. Ναι. Και έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Ναι, κάτω, τα κάτω. Διονύση Σαββόπουλο. Σάκι Μπουλά που γράψε ένα μαζί και το Φρασάκι. Και έφυγε ξαφνικά μέσα στον ύπνο του. Τουλάχιστον έφυγε άνθρωπο. Ναι. Δεν ταλαιπωρήθηκε. Είσαι χαρούμενος, δεν ταλαιπωρήθηκε. Ναι. Δεν ταλαιπωρήθηκε. Ήταν και όλα μετά από συναυλία που έκανε με τον Πορτοκάλουλο στο Βόλο. Ήταν να κάνω και μία στο Ηρώδιο. Αύριο. Αύριο ή την Τετάρτη, νομίζω. Ναι. Δεν πρόλαβε. Λοιπόν. Σεβασμός, σταματάμε. Υπάρχει προεδρική παρουσία στο live μας στο Instagram. Είναι εδώ. Μας. Είναι εδώ, την καλησπέρα μας. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Χαιρόμαστε που σε έχουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο μαζί μας. Λοιπόν. Την κόψανε, ρε φίλε, την κοπέλα. Ποια? Αυτή είναι εδώ πέρα την. Θα βάλουμε, Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, απόψε στην εκπομπή. Ναι. Θα βάλουμε. Εννοείται ότι θα βάλουμε.
Έχει γίνει πανηγύρι σε όλα τα. Εγώ σήμερα που κατέβαινα στο ραδιόφωνο από το σπίτι, 7 στα 10 ραδιόφωνα που γύρω. Επειδή ξέρει ότι εγώ στο ραδιόφωνο, όταν με σταμάτησε, γερνάω συνέχεια ρε, παιδί, με το ραδιόφωνο. Ναι. Δεν μπορώ, δεν ησυχάζω. Λοιπόν. Χαίρετε. Γεια σου, πρόεδρε. Γεια σου, πρόεδρε. Ηγέτης εσύ. Λοιπόν, 7 στα 10 ραδιόφωνα είχαν Λαβρέτη Μαχαιρίτσα. Αναμενόμενο. Λογικό είναι. Γιατί και πολλά από τα τραγούδια του είναι και χιλιοπαιγμένα έτσι. Δηλαδή 100%. Είναι... Ρε παιδί μου, δεν είναι τραγούδια. Να τα πω έτσι που δεν μ' αρέσει ποτέ. Έντεχνα. Είναι. Ροκ. Παύλα, έντεχνο, παύλα και λίγο λαϊκό. Κατάλαβε. Εγώ σου λέω ότι έχουμε προεδρικό μήνυμα. Ναι. Μόνο νίκη με Παναθηναϊκό και μετά ΠΑΟΚ. Ξεκάθαρο ο πρόεδρο. Δύο νίκε έλεγε πρόεδρο. Δύο νίκε έλεγε πρόεδρο. Και καλά ξηγείται κιόλα. Δύο στα δύο. Καλά ξηγείται. Okay. Αλλά εγώ να κοιτάμε κάθε μάτι ξεχωριστά. Με τόλι τερζί και τα δύο. Δύο στα δύο. Κάθε μάτι ξεχωριστά. Και comeback τελείωσε. Μάλιστα. Αργήσαμε όμω προπονητή, δεν έχουμε πάρει ακόμα. Δευτέρα σήμερα έφυγε. Θέλουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Θέλουμε να κάνουμε. Δεν βιαζόμαστε. Θέλουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Αγώνα Κυριακή έχουμε. Προπονητή έχω ρε φίλε, τόλι τερζί. Δεν θα βιαστούμε στο θέμα του προπονητή. Τα πράγματα είναι απλά. Πότε θα τη μάθει την ομάδα ο νέος προπονητής, ρε φίλε, ο ξένος. Θα τη μάθει, ρε, εσένα τι σε νοιάζει. Τι αγχώνεστε πότε θα τη μάθει, ρε. Θα τη μάθει. Θα γίνει καλύτερη δυνατή επιλογή. Δεν θέλω βιασύνη σε αυτά τα ζητήματα. Με ξένο προπονητή καινούριο στην Τούμπα τι είχε γίνει έτσι. Ποιο είπε, μπορεί να έρθω, μπορεί να μην έρθω με ξένο, μπορεί να έρθω με τον ίδιο που έχω τώρα. Λέω, αν. Και άμα έρθω με ξένο προπονητή. Θυμάσαι όμω τι είχε γίνει. Θα γίνει το αντίθετο τώρα. Μάλιστα. Άλλε οι εποχέ εκείνε, Νίκο. Ναι. Και άλλε τώρα. Μην ακούς κανένα πρόεδρε, προχώρα. Στηρίζουμε. Αργήσαμε, πρόεδρε. Δεν αργήσαμε καθόλου, μην τους ακούς. Δεν το λέω εγώ. Κάτι φίλο μου Αργιανή. Κάτι φίλο Αργιανή, μην τους ακούς. Προχώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έβλεπε σήμερα εθνική. Ήταν στο καφέ στο Βικελίδης και έβλεπε εθνική. Ποιος δεν έβλεπε σήμερα, γιατί εκείνη την ώρα στα περισσότερα γραφεία τι πιστεύει ότι δουλεύαν οι περισσότεροι. Κάπου έπαιζε μια τηλεόραση, κάτι υπολογιστή. Και εγώ εντωμεταξύ ήμουνα σπίτι και λέω. Θα κάσω το ψιλοδό. Μετά λέω πρέπει να βγω στην αυλή να κουρέψω τον καζόν. Να κάνω και τα λεμονοκυπάρισα λίγο. Τι να κάνω, ρε Νίκο, είχα και αυτές τις δουλειές. Αλλά είναι στο σημείο που αρχίζουμε και κερδίζουμε και παίρνουμε τη διαφορά. Και λέω, κάτσε τώρα έχει ενδιαφέρον. Και δεν κούρεψα ούτε τον καζόν, ούτε τα λεμονοκυπάρισα. Κάθισα μέχρι το τέλος, αλλά χαίρι. Δεν είδαμε. Εννοείται ότι δεν χάνει ποτέ. Δύο στα δύο θα κάνει, πρόεδρε. Τόλις Τερζής. Διαβασμένος είναι ήδη. Και θα τα αποδείξει την Κυριακή. Ναι, τα σκέτα. Θα τα πούμε για την εθνική. Θα τα πούμε για την εθνική, θα τα πούμε και για τον Άρη. Σήμερα μπορούμε να τα πούμε γιατί η ομάδα τελείωσε την πορεία. Αρχικά να αναφέρω για τον Άρη, επειδή ήταν. Επί του πιεστηρίου. Ενημέρωση που βγήκε πριν από λίγο μέσα από την ΠΑΕ επίσημα, ότι επέστρεψε ο Χαριστέας στη Θεσσαλονίκη. Μετά από το ταξίδι που έκανε το διήμερο στην Μαδρίτη. Συναντήθηκε εκ νέου σήμερα με τον Κούτη, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ. Δεν είχαμε κάτι οριστικό. Θα υπάρξει πάλι, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, νέα επικοινωνία αύριο. Του Χαριστέα με τον Κούτη. Και παράλληλα υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις προπονητών. Το έχουμε πει εδώ και μέρες βέβαια αυτό. Που είναι Τσέχιο Άρη stand-by. Αναλόγως τι θα γίνει με τον Ισπανό τεχνικό. Άρα θα... έχει δώσει υποτελώδη στον Κούτη και μετά την απάντησή του. Αυτό λέει το ρεπορτάζ και ενημέρωση της ΠΑΕ αυτή τη στιγμή. Okay. Τώρα έχουμε τον αρμόδιο βέβαια εδώ πέρα που μπορεί να μας τα πει καλύτερα είναι η αλήθεια. Εντάξει. Τώρα. Έχει και γεια σου πρόεδρε, φιλιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Βασίλη. Βάλε ρε φίλε να δούμε λίγο μπαλίτσα εδώ πέρα. Με έχει βάλει άλλο και βλέπω GNT. Σαν Μαρίνο Κύπρος 0-1. Βλέπω ότι έχει ένα Βόρεια Ιρλανδία Γερμανία. Αυτό να βάλουμε. Wanna be on top. Κάπου Κοσμοτέ κάτι που στα εκεί θα είναι. Λογικά. Wanna be on top. Δεν την είδε στην εθνική δηλαδή γιατί ασχολιώσαμε τα λεμονοκυπάρε. Αυτό μα λε. Την είδα αφού δεν βγήκα μετά. Με καθήλωσε μετά και ο Ιώβου. Και ο Ιώβου στην περιγραφή. Καλό ήταν σήμερα. Σήμερα ναι, ήταν παλιό καλό Βαγγέλη Ιωάννου που έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό συνδυάστηκε κιόλα. Ξέρεις και με την ομάδα να είναι καλή σήμερα. Τώρα το ότι δεν κατάφερε να κερδίσει με 12, εντάξει, λεπτομέρεια. Η μαχητικότητα της εθνικής με συνεπήρε και κάθισα στην καρέκλα μου, παιδί μου, συμπολιθρόνα μου βασικά, και το παρακολουθούσα με ενδιαφέρον. Και μπάφα που έδινα τσιγάρα να πούμε και τέτοια. Το βρήκαμε, μπήλε. Αλλά στο τέλος. Δεν μπορεί να βάλουν να σου τα. Αυτή η εθνική δεν σουτάρει, δεν μπορούν τα παλικάρια. Φίλε, όχι. Όχι Κύπρος. Πού είναι, Βόρεια Ολλανδία, βάλω να δούμε. Τι γίνεται, Σαν Μαρίνο Κύπρος, έλεος. Δεν μπορούν τα παλικάρια, δεν μπορούν. Όχι, ρε. Μετά θα είναι επανάληψη. Τώρα το live που είναι. Θα με απαντήσει γιατί δεν έχουμε σουτέρ. Έχουμε σουτέρ. Γιατί δεν τα βάζουμε. Δεν του πήραμε. Α, απλά δεν του πήραμε. Ποιοι είναι οι σουτέρ που δεν πήραμε. Μπορώ να σκεφτώ έναν που ήταν πρώτο στα τρίποτα στην Ισπανία πέρσι.
Κώστας Βασιλιάδης λέγεται. Βασκός. Δεν έκανε μάλλον το παιδί για να παίξει στην εθνική ομάδα. Αυτό νότος, γιατί. Παρότι έβαλε πέρσι 95 τρίποντα στην κανονική περίοδο τη ΑΣΕΜΠΕ και ήταν πρώτο στα τρίποντα στην Ισπανία. Νομίζω ότι δηλαδή η ΑΣΕΜΠΕ νομίζω έχει 34 αγωνιστικές κανονική περίοδο. 95 τα τρίποντα, έβαζε 3 ένα παιχνίδι. Άμα έβαζε 5 ένα παιχνίδι, μπορεί να τον παίρναμε. Okay. Υπάρχει περίπτωση που έχει βάλει 10 πέρσι μέσα στη Σαραγώσα. Σκουπιτόπουλο θέλω. Δεν τον θέλαμε, μάλλον. Επίσης, νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερη επιλογή ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος από τον Σάκοτα, ας πούμε, σαν το 10ο παίκτη. Ο Σάκοτα μπορεί να παίξει μια εθνική. Βασιλόπουλος. Βεβαίως. Μα έπαιζε την εθνική στα παράθυρα. Και γιατί τον πήραμε. Πήραμε τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο. Θανάσης Σκουπιτόπουλος. Εγγύηση. Πραγματικά. Πήραμε τον Μάντζαρη επίσης, αντί να πάρουμε έναν σουτέρ κανονικό. Τον Κόνιαρη, ας πούμε, που το έχει το σουτ. Όχι τον Κόνιαρη, τον Βασιλιάδη. Το Βασιλιάδη, Βασκός. Μάλιστα. Τι να πω. Οκ. Θανάσκολτο. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα τώρα από αυτού που δεν πήγανε και πάντα όταν έρχεται από μια αποτυχία λέμε. Πάντα τι ο καλύτερο ναι. Παίκτη είναι αυτό που δεν πήγε. Σημασία έχει ποιοι ήταν εκεί και τι κάνανε αυτοί. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, σήμερα και η διαιτησία ήταν λίγο. Δηλαδή. Αδικά το πέμπτο που είχε δώσει πάνω στο Γιάννη. Δεν υπάρχει πλέον το φάουλ. Ναι, ξένοι δημοσιογράφοι. Δεν είναι καν αμφισβητούμενο. Ναι, ξένοι δημοσιογράφοι κράζανε, Αμερικανοί από το ESPN, από άλλα δίκτυα κράζανε. Δεν είναι καν αμφισβητούμενο το φάουλ. Είναι καθαρό αμυντικό φάουλ. Και το πιο βρώμικο δεν ήταν το πέμπτο φάουλ στον Υπήρχε δόλος δηλαδή. Δεν ξέρω. Το πιο βρώμικο είναι η φάση που είμαστε ένα λεπτό πριν το τέλος. Είμαστε 7 πόντους πάνω. Ναι. Χώνεται ο Καλάθης μπροστά στο Σατοράνσκι, του χτυπάει την μπάλα. Και η μπάλα φεύγει out από το πόδι του Σατοράνσκι. Πηγαίνουν στο instant replay, το βλέπουν. Φαίνεται ξεκάθαρο από το instant replay ότι η μπάλα έχει βγει από το πόδι του Σατοράνσκι. Παίρνουμε την μπάλα για να πάμε στους 9 στους 10. Ναι. Με ένα λεπτό να μένει και όχι 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Και από το instant replay δίνουν την μπάλα στη Τσεχία, η οποία βάζει καλά με το Σατοράνσκι και πάει διαφορά στους 5. Και εκεί το παιχνίδι τελειώνει. Αυτό είναι με το 7 που μου λες. Ή το 8. Δεν ξέρω ποιο φορούσε. Εκείνο το 7 πολύ. Ο Σατοράνσκι που παίζει το NBA, φίλε. Αυτό είναι ο πιο γνωστός του. Α, έχουν στο NBA, παίχτε αυτοί. Τέλος πάντων. Να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Γιατί διαβάζω πολλά για αυτό το θέμα και εσύ είσαι μπασκετικός και σίγουρα μπορείς να με απαντήσεις πολύ καλύτερα. Να σημειώσουμε κιόλας ότι ο Νίκος είναι σε πολύ καλή μπασκετική φόρμα, διότι νωρίτερα έπαιζε μπάσκετ. Σε ένα φορ. Από χθες πονάς, ρε. Ναι, σίγουρα. Το πιάσιμο πάντα βγαίνει την επόμενη, τη μέθ' επόμενη. Σωστό. Έγινε όντως κακή διαχείριση του Αντετοκούνμπο. Είναι τρίτο το τουρνουά που παίζει ο Αντετοκούνμπο με την εθνική ομάδα. Άσε τα γύρω-γύρω. Ναι ή όχι θέλω. Δεν μπορεί ο Αντετοκούνμπο αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, πιστεύω εγώ, το παιχνίδι του, ναι, να παίξει στο ίδιο υψηλό επίπεδο που παίζει στο NBA. Ναι. Το FIBA basketball είναι πολύ διαφορετικό από το NBA. Ωραία. Και νομίζω θα χρειαστούμε 2-3 χρόνια ακόμα για να είναι ο Γιάννης του NBA ίδιος με το Γιάννη της FIBA. Με μπερδεύεις τώρα. Καθόλου δεν σε μπερδεύω. Είναι πάρα πολύ απλό. Ο Γιάννης, αν δεν βάλει το σουτ στο παιχνίδι του, όχι όμως να το βάλει γιατί μου μένει μπάλα στα χέρια. Και όχι το mid-range shot, έτσι. Το μακριό, το 6-75. Όταν θα το βάλει, γιατί θα το βάλει, είναι δεδομένο. Είναι MVP του NBA, είναι σε τέτοιο επίπεδο. Θα το βάλει και αυτό. Και κάθε χρόνο μας παρουσιάζει κάτι καινούργιο. Και όντως, το σουτ του δεν είναι πλέον όπως ήταν παλιά. Όχι. Είναι βελτιωμένο. Πρέπει να το βελτιώσει ακόμα περισσότερο. Πλέον βάζει. Ναι. Τώρα είναι η γενικότερη αυτή κουβέντα. Δεν την κάνουμε τώρα, την κάνουμε τώρα διάλειμμα. Ωραία. Κάνε ένα πρόλογο, ρε παιδί μου. Εγώ αυτό που σου λέω είναι ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιάννης στα 3 τουρνουά που έχει παίξει με την εθνική ομάδα, παρότι και σε αυτό που ήρθε ως MVP και ως ένας παίκτης άλλου επίπεδου, δεν κατάφερε να τη βοηθήσει. Ναι. Ωραία. Είναι πολύ σύνθετο θέμα. Δεν φταίνε δηλαδή οι άλλοι, φταίει αυτός. Φίλε, αυτός το παιχνίδι του το εξελίσσει. Ναι. Έτσι. Άρα δεν φταίει κανένας. Νομίζω ότι θα χρειαστούμε λίγο καιρό ακόμα για να δούμε τον Γιάννη κανονικό με την εθνική ομάδα. Γενικότερα ο Νίκος προσπαθεί να βγάλει λάδι του Σκουπιτόπουλου, αν έχετε προσέξει την τελευταία εβδομάδα. Μα έχουμε πέσει να το φάμε όλοι, ρε φίλε. Εγώ δεν είπα να το φας, αλλά να του κάνεις κριτική. Δεν γίνεται. Για μένα έχει κανένα λάθος κλείσει του. Βασικό. Για μένα έπρεπε, από τη στιγμή που δεν έχει σουτ, ωραία, ναι, θα έπρεπε αντί να πάρεις εν 10 το Μάτζαρη και το 10 το Βασιλόπουλο, να πάρεις εν 10 το Βασιλιάδη και το 10 το Σάκοτα, ναι, οι οποίοι μπορούν να σου μπουν και σε ένα παιχνίδι από το πουθενά, να σου κοπανίσουν δύο τρίποντα και να σου αλλάξουν τον ρυθμό. Αυτό. Εντάξει. Δεν μπορεί ο Βαγγέλης Μάτζαρης αυτή την εποχή έτσι όπως είναι να παίζει στην εθνική ομάδα. Δεν γίνεται. Έτσι. Ο Βαγγέλης Μάτζαρης, ωραία, το παιδί μακάρι εκεί που πήγε στον Πρίφτη την Καζάν να ξαναφτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ωραία. Το επίπεδο το τελευταίο καιρό είναι πολύ χαμηλό τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Και εγώ τα βάζω και λίγο με τους παίχτες μας γενικότερα να ξέρεις. Έτσι. Γιατί να σου πω λίγο κάτι. Τι να πω για το Σκουρτόπουλο σήμερα. Ωραία. Έπαιζε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή όπως η Τσεχία. Για όσους έχουν παρακολουθήσει τον μπάσκετ.
Την κράτησε χαμηλά στο ρυθμό, το παιχνίδι το έλεγχε. Ωραία, έπαιξε με τις ΗΠΑ και έφυγε 69 πόντους. Βασικό. Σήμερα παίζεις παιχνίδι στο οποίο ξέρεις ότι μετράει και ο παραμικρός πόντος όταν θες να κερδίσεις με μια διαφορά. Και χάνεις 8 και βολές. Έχεις χάσει 8 βολές. Ναι, ναι. Τι να κάνεις 8 βολές, θα πάει να βάλει τη βολή μέσα. Όπως έχει πει και ο μεγάλος ξανθός Γιάννης Ιωαννίδης, στο Σούμποντ νομίζω το έχει πει, μπορώ να σε βοηθήσω, θα κάνω τα πάντα για να σου βγάλω ελεύθερο σουτ. Μετά το αν θα το βάλω. Είναι δικό σου. Δεν είναι δική, ναι, δική μου δουλειά. Η δουλειά μου είναι να σε βγάλω το στρατ ελεύθερο. Που και εκεί, εγώ δεν σου λέω ότι παίξαμε καλά. Έτσι. Απλά, εγώ γενικότερα να ξέρω, όταν υπάρχει ανθρωποφαγία, μου γυρνάει το μάτι. Καλά, δεν είπα να πέσουμε να του φάμε, Ελληνικό. Εντάξει, και το σουτ, μου το έχει πει και εσύ κιόλα, είναι θέμα ψυχολογία, είναι θέμα μέρα. 100%. Εντάξει. Αν σου βγει, σου βγει και αν δεν σου βγει. Και είναι θέμα αποφασιστικότητα. Και αυτό. Εκεί εγώ θέλω να εστιάσω και θα εστιάσω με το διάλειμμα. Όπα, έχει να πει πολλά. Χυμαρόδη θα είναι ο συνάδελφο. Συνάδελφο. Συνάδελφο, δεν είναι η Σουρτάγκλα, δούμε τι έχει σήμερα απόψε το Kinder Έκπληξη. Έχω κάποια ενημέρωση. Για να δούμε πώ έχει τίποτα το Kinder Έκπληξη. Μπαλαντέρ, το σιρτάρι του Μπαλαντέρ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ακόμα γι' αυτό το όνομα εκεί πέρα. Θα δούμε. Θα δούμε. Παιδιά, η σημερινή εκπομπή, να ξέρετε, μπορεί να είναι και συλλεκτική. Για φέρα. Για φέραν τα δώρα. Ωραία, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, είσαι σίγουρο. Είσαι σίγουρο, φίλε. Το κλειδώνω. Ναι, το κλειδώνω. Ωραία. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Άμα εγώ είμαι φοιτητής, τι πρέπει να κάνω, δηλαδή. Πρέπει να πάω. Αν είσαι φοιτητής, συνάδελφε, επειδή έχουμε Σεπτέμβρη μήνα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και ξεκινάει η φοιτητική περίοδος. Ναι. Για όλα τα παιδιά που δίνουν εξεταστική, που ψάχνουν σπίτια στη Θεσσαλονίκη εδώ πέρα. Έχουν οι Κύπριοι φοιτητές και ψάχνουν σπίτια. Λοιπόν. Και πράγματα για το νέο τους σπίτι. Ναι. Εσείς λοιπόν που είστε φοιτητές, δεν πρέπει να έχετε τέτοιες ανησυχίες. Γιατί με την Vattenvolt ξεκινάτε τη νέα χρονιά με την ενέργεια που σας απογειώνει, αρκεί να κάνετε Power Start. Γίνε πελάτης Vattenvolt έως τις 31 Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμα. Και κέρδισε σημαντικές εκπτώσεις στο ρεύμα σου χωρίς καμία δέσμευση συμβολέου, χωρίς πάγια για ένα ολόκληρο χρόνο, χωρίς εγγύηση. Και τα προνόμια δεν σταματούν εκεί, γιατί μπαίνεις και σε κληροσάρα για να διεκδικήσεις πλούσια δώρα, όπως ένα full set γραφείου με λάπτοπ και φωτιστικό αξίας άνω των 1000 ευρώ, δωροκάρτα γνωστής εταιρείας αξίας 500 ευρώ και πολλά άλλα δώρα τεχνολογίας όπως powerbanks, tablets κλπ. Έτσι λοιπόν το ξεκίνημα γίνεται πιο εύκολο, αρκεί να έχεις τη Vattenvolt να φροντίζει για σένα. Και αν θες να μάθεις περισσότερα για την προσφορά Power Start, επισκέψου τώρα με τα καταστήματα της Vattenvolt, Ίωνος Δραγούμη 4 στο κέντρο, Αριστοτέλους 64 στον Εύωσμος, αναβαθμισμένα δυτικά, Παναγή Τσαλδάρη 3 στη Νεάπολη και στα Νέα Μουδανιά Αγίου Γεωργίου 13 και μπορείς να κερδίσεις ακόμα περισσότερο όπως ένα πολυμηχάνημα HP. Βασίλη Καβαδία, που αυτή τη στιγμή θα μας στείλεις στο πρώτο break της απόψινής εκπομπής. Είπαμε να βάλουμε εδώ πέρα με τον καλό φίλο και συνάδελφο να ψιλοχαζεύουμε ένα επεισόδιο GNTM και έχει μαζευτεί όλη σαβούρα, να πούμε, στο αποψινό. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εδώ σε λίγο κολλήριο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μάτι, μάτι, με έχει καρφώσει. Σε λίγο κολλήριο. Ποπ. Εντάξει, θα είναι γούστα, βέβαια, ξαναλέω, Νίκο. Έτσι. Καλά, ναι, η ομορφιά Νίκο είναι υποκειμενική. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, αυτά να τα λέμε. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Τώρα εδώ, α πούμε, είσαι υπερβολικό, θεωρώ. Δηλαδή, εντάξει, το κορίτσι δεν είναι πια και. Η Ναόμι Κάμπελ, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Κάτι έχει να προσδώσει στο παιχνίδι, θεωρώ. Επίσης, μην ξεχνάς ότι το παιχνίδι είναι και reality. Σωστό. Θα πρέπει να έχουμε και λίγο κανένα χαρακτήρα λίγο περίεργο. Μ' αρέσουν πολύ τα παντελόνια που φοράει ο Λάκρας. Από το πρώτο GNTM και αυτό που φοράει σήμερα είναι πολύ ωραίο. Ο Καρντόζο. Φοράει σήμερα είναι πολύ ωραίο. Εμείς είμαστε μόνο με Άγγελο Μπράτη. Πολύ καλή προσπάθειά σου. Αφού λέει, μπαίνει χθες σε μια η Σουζάνα και τη βλέπει. Έτσι τη τραγουδούσαν οι κιόλας. Και τρελαθήκανε μαζί της. Την έχεις δει. Τέλος πάντων. Και όπως την βλέπω να πηγαίνει προς Κρητές, λέει, πετάγεται ο Άγγελος και λέει, να την πω Μπάτις, girl. Πολύ καλή προσπάθειά σου. Αλλά είπαμε, για αυτούς που βλέπουν πίσω από τις λέξεις κατά πρόσωπα, η προσωπικότητα του GNTM είναι μία νεκομεζόμενη. Ποια? Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Η Genevieve. Α, η Genevieve Mazarie. Η Genevieve, ναι. Mazarie. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Είναι πολύ soft, βέβαια, όσο ψιλοχάζεψα χθες. Εγώ θα την έβαζα κριτήρια η Genevieve, να ξέρεις.
Την πρώτη φορά έδειξε ένα πολύ καλό. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει για κριτής. Δεν μπορεί τώρα να καίγεται. Τι είναι. Fashion editor, τι είναι τώρα, δεν θυμάμαι. Καταλαβες. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Και φοράει πάλι πολύ ωραίο παντελόνι ο Λάκλας. Ω, πώς θα λένε, μωρέ. Με έχει κολλήσει το μυαλό μου. Ο. Όχι. Σκουλάς, σκουλός. Σκουλάς, σκουλός, σκουλός, σκουλός. Καλός. Καλός, σκουλός. Καλός, καλός. Λοιπόν. Θε να ασχοληθούμε με την ομάδα μπάσκετ στην πρώτη φάση. Ναι, για το ποδόσφαιρο εδώ. Εσύ από αυτό που είδες σήμερα, τι συμπέρασμα έβγαλες πάνω κάτω, ρε παιδί μου. Τι συμπέρασμα έβγαλα. Ναι. Καταρχάς, την έχεις δει την εθνική. Ναι. Την έχω δει σε όλα τα παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Okay. Μόνο την πρεμιέρα δεν είχα δει. Okay. Με το Μαυροβούνιο. Το καλύτερο μας παιχνίδι ήταν εκείνο, αλλά ήταν και ο αντίπαλος, ναι, που. Εγώ που δεν είμαι, ρε παιδί μου, και ο Αμάν μπασκετικός. Εντάξει, εκεί είμαι ένας ουδέτερος παρατηρητής. Γιατί πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που okay, ναι, βλέπουν και γράφουν παντού σε social media και δεν ξέρω εγώ τι είναι. Εγώ με βάση αυτό που είδα σήμερα και με την Αμερική βέβαια λίγο. Είναι έτσι δικιά μου γενική γνώμη. Τώρα δεν θα το πάω πολύ εξειδικευμένα, γιατί ο Νίκος είναι αυτός που θα το πάει. Εγώ είμαι εξειδικευμένος, βέβαια. Θα το πάω. Γιατί ο Νίκος είναι η δουλειά σου. Με αυτό ασχολείσαι. Σωστά. Εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια εθνική η οποία δείξει τον εαυτό της. Ναι. Και την αδικήσανε και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω της πολύ. Ναι. Θες προπονητής, θες πρόεδρος ομοσπονδίας. Και οι παίχτες αδικήσαν τους εαυτούς τους και ο Κουσκουρτόπουλος αδίκησε την ομάδα. Και η Ομοσπονδία δείξε την ομάδα. Για μένα. Γιατί είναι μια εθνική η οποία παίχτες έχει, ποιότητα έχει. Εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να μπω σε πιο εξειδικευμένα θέματα και να πω γιατί δεν ακολούθησε ο Σκουρτόπουλος το playbook των Bucks για να αξιοποιήσει τον Γιάννη. Γιατί δεν μπορεί, ναι, αυτό. Ναι, γιατί ο Σκουρτόπουλος δεν έχει τον Middleton, δεν έχει τον Bledsoe, δεν έχει τον Μπρουκ Λόπες. Εντάξει. Έχει τον Μπουρούση, τον Καλάθι, ο οποίος εντάξει σήμερα ήταν. Καλάθης, δηλαδή ήταν καλός. Καλός ήταν. Εν τ' απουσία άλλων βέβαια. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Χατζηγεωργίου, ότι η πρόκριση χάθηκε με τη Βραζιλία. Καλά, ναι, εννοείται. Όχι σήμερα, γιατί σήμερα κέρδισες και αποκλείστηκες. Ναι, επίσης με τη Βραζιλία σου χάλασε πολύ και αυτοπεποίθηση. Δηλαδή δεν είναι μόνο το κομμάτι, ρε παιδί μου, το καθαρά αγωνιστικό. Το ότι έχασε, ας πούμε, ένα παιχνίδι που το υπολόγιζε σε βαθμοί και όλα αυτά, ήταν και το κομμάτι το πνευματικό το οποίο επηρέασε πολύ. Όντως επηρέασε πολύ. Εκείνη η ήττα. Που δεν θα έπρεπε να επηρεάσει, λέω εγώ, γιατί δεν έχει παιδάκια η εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα έχει παίχτες. Παιδάκια. Και υψηλού επίπεδου. Δηλαδή ο Σλούκας τώρα έχει κατακτήσει. Όλη δωδεκάδα, ρε. Πόσες Ευρωλίγκες. Όλη δωδεκάδα. Ο Καλάτης έχει παίξει NBA. Ο Μπουρούσης έχει παίξει τόσα χρόνια στην Ευρώπη. Ρε, σε όλη το δεκάδα είναι παιχτών. Δηλαδή αυτό που δεν μας έλειπε ήταν σίγουρα εμπειρία. Έτσι. Μπορεί να μας λείπουν πολλά άλλα πράγματα, αλλά η εμπειρία δεν μας έλειπε. Οπότε γι' αυτό θα μείνω λίγο στους παίχτες παραπάνω. Εμένα με τρέλανε αρκετά το γεγονός ότι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο ξέρω εγώ, σήμερα στα άλλα παιχνίδια. Το ότι μας έλειπε πολύ η αποφασιστικότητα. Διστακτική. Ναι, ναι, ναι. Όλοι. Και να σου πω κάτι, καθώς. Όλοι. Είναι μια ομάδα που εγώ σου λέω. Δεν μπαίνω πολύ στα εξειδικευμένα ζητήματα. Είναι μια ομάδα η οποία δεν τρέχει. Και δεν έχει ένα γρήγορο παιχνίδι. Και δεν έχει γρήγορο παιχνίδι. Εσύ μπορεί να έχεις ένα στόχο στο κάθε παιχνίδι, έτσι. Ναι. Δηλαδή λες, τα βάζει κάτω ο προπονητής και λέει: τι έχω τον Παπαδόπουλο, τον Μοσκοβίτη και τον Τάδε. Πολύ ωραία. Τι καλό κάνει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος έχει καλό σουτ. Πολύ ωραία, οπότε πρέπει να τον βοηθήσω να σουτάρει καλά. Τι καλό έχει ο Μοσκοβίτης. Ο Μοσκοβίτης, ξέρω εγώ, είναι πολύ καλό στο ανοιχτό γήπεδο. Πρέπει να τον βοηθήσω λοιπόν να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Τι καλό έχει ο Καβαδίας. Ο Καβαδίας είναι παίκτης που μπορεί να παίξει εξαιρετικά το ένα εναντίον ενός. Πρέπει να τον βοηθήσω να παίξει ένα εναντίον. Και να παίρνει άδειες. Η εθνική ομάδα λοιπόν, αυτό το οποίο δεν. Μπορούσαμε να το πούμε πιο πριν, γιατί δεν την είχαμε δει τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα να παίζει. Δηλαδή, βλέπαμε προκριματικά μία άλλη εντελώς δωδεκάδα. Ναι, ναι. Ωραία. Έλα, μην το ξεφτιλίζεις. Κάτσε, φίλε, εδώ πέρα έχει ζουν. Πάει στο επόμενο πάει τώρα, σε λίγο, με το διάλειμμα. Όχι, μιλάει ζουν. Λοιπόν. Αυτή η εθνική ομάδα λοιπόν την είδαμε ουσιαστικά στο μπάσκετ. Ναι. Για μένα πλέον το σύγχρονο μπάσκετ, η κάθε δωδεκάδα που υπάρχει στις ομάδες, πρέπει να έχει σύνθεση χαρακτηριστικών. Η δική μας εθνική ομάδα δεν είχε σύνθεση χαρακτηριστικών. Έτσι. Ωραία. Δηλαδή, είχε δύο ψηλούς, ας πούμε, που είναι ίδιοι. Για μένα,
Παπαγιάννης και Μπορούσης. Ναι, για μένα, με τον Καλάθ και τον Αντετοκούμπο στην ομάδα, δεν χρειαζόσουν κάποιους ψηλούς. Δεν χρειαζόσουν δύο πεντάρια, ρε φίλε. Χρειαζόσουν έναν, τον Μπορούση. Γιατί, τα δύο βαριά πεντάρια που μοιράζονται χρόνο στο παρκέ, είτε περισσότερο σε κάποια παιχνίδια, είτε λιγότερο, σου κρατάνε τον ρυθμό πίσω. Ναι. Εσύ δεν θες να πας με ρυθμό πίσω όταν έχεις τον Καλάθι και τον Αντετοκούμπο. Ναι. Έτσι. Θες τον ρυθμό, να τον πας μπροστά, να τον ανοίξεις, να τρέξεις. Ρυθμό, ναι, λοιπόν, ναι. Ωραία. Δηλαδή, ο Μπουρούση όλο το τουρνουά, η μόνη λέξη που του έβγαινε από το στόμα του ήταν ήρεμα. Τι ήρεμα, ρε Γιάννη Μπουρούση, ο Καλάθι και ο Αντετοκούμπο είναι. Δεν θα πάνε ήρεμα αυτοί. Αυτοί πρέπει να τρέξουν. Ναι, ωραία. Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν. Αυτό το θέμα με το σουτέρ. Δεν έχουμε σουτέρ. Δεν βγάζει σουτέρ η Ελλάδα. Ρε, αφήστε μας τα παιδιά που βγάζει σουτέρ η Ελλάδα. Είχε, αλλά δεν τους πήρα όπως μας είπε ο συνάδελφος και μας επεσήμανε δύο παραδείγματα δηλαδή, πολύ κλασικά. Δεν μπορεί στο 2019, ωραία, στη δωδεκάδα του μοντομπάσκετ να είναι ο Βαγγέλης ο Μάντζερς, που το παιδί δεν έχω κανένα θέμα μαζί του, έτσι. Απλά τα καλά του χρόνια, τα μπασκετικά, είναι πίσω. Τι να κάνουμε. Πάει στην άλλη άκρη της Ευρώπης, ωραία, που δεν είναι καν Ευρώπη εκεί πέρα νομίζω. Έτσι, είναι πριν από την ασιατική πλευρά της Ρωσίας. Εντάξει, για να ξαναφτιάξει την καριέρα του. Θα μου πεις ο Μάντζερς δεν έπαιξε καθόλου. Συμφωνώ. Να πάμε σαν τους παίξανε. Έπαιξε λίγο να πάμε. Ελάχιστα. Ωραία. Εδώ νομίζω τα λέγαμε ένα βράδυ ότι αν γύρω-γύρω που λέμε δεν έχουμε σουτέρ, στα τρία τρίποτα που θα σουτάρουν βάζουν το ένα, η δουλειά μας θα γίνει. Δεν το βάζανε. Και το χειροτοδίνονται δεν το βάζανε. Και το είδαμε και σήμερα. Και λέω για τον Παπα-Νικολάου, τον Παπα-Πέτρου. Ωραία. Τους γύρω-γύρω, επειδή είναι πολύ σημαντικοί σε μια ομάδα και σε ένα τουρνά που γίνεται τόσο μικροχρονικό διάστημα. Εκτός ότι δεν το βάζανε, ήταν και πολύ διστακτικοί. Δηλαδή υπάρχει μια φάση σήμερα, στην τέταρτη περίοδο, προς το τέλος είναι, ρε παιδί μου, που δεν έχει τελειώσει ακόμα η υπόθεση νίκη, η παύλα πρόκριση. Ψιλοπαίζεται ακόμα. Λίγες ελπίδες, αλλά έχουμε. Σηκώνει τον Παπέτο λοιπόν για ένα τρίποντο και το χάνει. Στην επόμενη φάση που ξαναέρχεται τρίποντο, είναι μόνος του. Και δεν το παίρνει. Το ίδιο πράγμα έγινε και με την Αμερική σε κάποια φάση. Ναι. Δηλαδή, δίσταζαν ο πολύ. Καθένας ναι. Έχει ένα ρόλο. Okay, ο Γιάννης είναι επίπεδο NBA, συμφωνώ. Ωραία. Εγώ λέω ότι ο Γιάννης σε επίπεδο FIBA έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα να αντιμετωπίσει άμυνες όπως το έχει στο επίπεδο του NBA, γιατί υπάρχει μία παράμετρος η οποία παίζει σημαντικό ρόλο. Θα μου πεις κάποιος λεπτομέρεια, ανθυπολεπτομέρεια. Δεν είναι ανθυπολεπτομέρεια. Στο NBA λοιπόν, δεν μπορεί ο αμυντικός να μείνει στην ρακέτα του πάνω από 3 δευτερόλεπτα. Είναι ποινή, είναι τεχνική ποινή. Ναι, ναι. Ωραία. Στην Ευρώπη, πετάς ένα δεινόσαυρο μέσα στη ρακέτα να κάθεται. Ωραία. Και άντε πήγαινε έχεις ένα καλά. Να ακολουθεί το Γιάννη. Ναι, ναι. Και επίσης όταν ο Γιάννης βάζει τρίπλα, έχεις άλλους δύο να κλείνουν. Δηλαδή ο Γιάννης για να πάει στο καλάθι πρέπει να περάσει πάνω από 4 άτομα. Και προσέξτε, δεν γίνεται. Μια ατάκα που είπε ο Πόποβιτς μετά το μάτς. Ότι εκμεταλλευτήκαμε τους κανόνες της FIBA. Μα έτσι είναι. Για να περιορίσουμε το Γιάννη. Μα έτσι είναι. Έτσι είναι. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι ο Γιάννης όταν θα φτιάξει το σούτ του, αλλά όχι να το φτιάξει δεν έχω τι να κάνω την μπάλα και σουτάρω, όταν θα το φτιάξει να είναι απειλή για τον αντίπαλο, ναι. Δηλαδή ούτως ώστε ο αντίπαλος του μαρκάρει να κάνει ένα βήμα πάνω του και όχι να τον περιμένει δύο μέτρα πίσω, ναι. Που αυτό θα γίνει, νομίζω είναι νομοτελειακό να γίνει στο επίπεδο που είναι ο Γιάννης, τότε λοιπόν θα μπορούμε λίγο να προσαρμόσουμε και το παιχνίδι αλλιώς. Τώρα τι γίνεται. Θα έπρεπε λοιπόν ο Γιάννης να έχει τρεις και τέσσερις παίκτες επάνω του ή γύρω-γύρω του τέλος πάντων. Έτσι. Και να βρίσκει τις πάσες για να βάλουν γύρω-γύρω. Mm. Ο Γιάννης πάσες τις έβρισκε. Οι γύρω-γύρω δεν βάζανε. Τίποτα. Έτσι. Και όποτε είχαμε αυτή τη στραβωμάρα με τον Σλούκα που το παιδί τραυματίστηκε στο Ακρόπολης. Έκανε 10 μέρες θεραπείες, 5 και 6 ώρες την ημέρα για να είναι έτοιμο στο μοντομπάσκετ να βοηθήσει. Αλλά όπως φάνηκε. Και το ρυθμό του τον έχασε και δεν μπόρεσε να είναι στο επίπεδο που είναι με τη Φενέρμπαχτσε. Ναι. Έτσι. Όταν χάνεις και το μοναδικό παίκτη, ο οποίος μαζί με το Πρίντερ ουσιαστικά, αυτοί οι δύο είναι στο 5 εναντίον 5 που μπορούν να σου δώσουν παραπάνω λύσεις. Ναι. Δεν ξέρω τι παραπάνω μπορούσε να κάνεις. Κατάλαβες. Συν το ότι όταν μιλάμε για παιχνίδι που πρέπει να πάρεις διαφορά, τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει τελευταία χρόνια με τον Basketball Champions League. Ωραία. Που έχει τη διαδικασία αυτή στα νοκάουτ όταν φτάνει. Με τη διαφορά των πόντων. Η διαφορά των πόντων είναι μια κατάσταση πολύ περίεργη μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, φτάνει σε ένα σημείο η Εθνική στο τρίτο δεκάλεπτο που έχει μπει ο Θανάσης μέσα και το έχει γυρίσει το μάτς μόνος του. Το έχει κάνει άνω-κάτω και το έχει γυρίσει, το έχει πάει στο 12 πόντους και λες εδώ είμαστε, το πήραμε. Ωραία. Και εκεί, ένα μικρό λάθος, ένα τρίποντο μπορεί να φας γιατί ο αντίπαλος το βρίσκει ελεύθερο, μια φάση, 7 πόντοι πάλι. Όπως ξαναπέρε από κάτω.
Καταλαβες. Η συνθήκη του να καλύψεις διαφορά, όταν δεν είναι διαφορά, ξέρω εγώ, 3 πόντων, 4, 5, είναι μια συνθήκη που χρειάζεται πολύ πνευματική ετοιμότητα μέσα στο παιχνίδι για να τη διαχειριστείς. Την οποία δεν την έχουμε. Σύν το ότι η ομάδα μετά από το αστείο 5ο φάουλ που έδωσαν οι διαιτητές στον Αντετοκούμπο, κατέρευσε. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο ότι την πήρε από κάτω μετά το 5ο φάουλ του. Και πάλι ψιλοκαλά το πήγε, θεωρώ, με δεδομένο ότι. Που δεν ήταν, ξαναλέω, όχι δεν ήταν επιθετικό φάουλ, δεν ήταν καν αμφισβητούμενη φάση. Ήταν ξεκάθαρα αμυντικό φάουλ. Ωραία. Καλά, γιατί ήταν τραγική, εντάξει, οκ. Έτσι. Τώρα, να πάμε στο κομμάτι το καθαρά προπονητικό. Να πάμε και στο κομμάτι το καθαρά προπονητικό. Εγώ καταρχάς δίνω ένα credit στο Σκουρτόπουλο, το οποίο είναι ότι πήρε μια ομάδα στα προκριματικά που έπαιζε με μένα και με σένα. Ωραία. Και δεν την πήγε απλά στην τελική φάση του με τον μπάσκετ, την πήγε και εύκολα. Αυτό το πιστώνω. Ωραία. Ο Σκουρτόπουλος βρέθηκε στην εθνική ομάδα ως πρώτος προπονητής από σπόντα. Ο άνθρωπος, έτσι. Ο Σκουρτόπουλος δεν έχει προπονήσει ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε καν την ΑΕΚ, ούτε καν τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Σε μικρομεσαίες ομάδες. Έτσι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι σε συγκεκριμένο επίπεδο. Έτσι. Και όλα αυτά. Του ήρθε λοιπόν τώρα μια ομάδα τέτοια και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να σου βάλω ως. Ρε παιδί μου, να τυπώσω στο Σκουρτόπουλο ή να το κράξω. Γκολάρα η Γερμανία. Ναι. Γκολάρα η Γερμανία. Δείτε μας λίγο, ρε φίλε. Δείτε το. Τι έβαλε, ρε φίλε. Και δεν σε φίλε, δεν σε ξενέρωτε ούτε καν πανηγυρίζουν. Εδώ δες. Τι έβαλε. Άντε, δείξτε το μας, ρε κόσμο, τότε. Εντάξει, πανηγυρίζουν, οκ. Okay. Δες εδώ. Πάσα κάτω. Σέντρα με τη μία. Άντε, γεια. Σαν το Γιαννούλη. Εύκολο, ε. Σαν το Γιαννούλη με τη Σλόβαν. Όχι, ρε, αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Φουά! Την μπάλα έχει και πολύ ύψος. Είναι πολύ τεχνική για να τη βάλεις μέσα έτσι την μπάλα. Όντως γκολάρα. Λοιπόν, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε για το Σκουρτόπουλο, κλείνοντας αυτή την παρένθεση εδώ, είναι το ότι για όσοι παρακολούθησαν το μπάσκετ γενικότερα μέχρι τώρα, έτσι, εγώ λόγω δουλειάς το παρακολούθησα αρκετά, είναι ότι ακόμα και οι ομάδες που δεν περάσαν καν στους 16 και πήγαν να παίξουν στην άκρη της Κίνας κατάταξη, είχαν, ρε παιδί μου, ένα πλάνο. Η Τσεχία, για παράδειγμα, που πήγε στους 8, είχε μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Έκανε 5 πράγματα σωστά, μπορεί να έχει κάποιες αδυναμίες, μπορεί να έχει κάποια δυνατά στοιχεία, αλλά τέλος πάντων είχε μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Η δική μας η ομάδα, λόγω της συνθήκης του Αντετοκούμπο, λόγω του ότι δεν είχαμε το μακρινό σουτ και προσπαθούσαμε πολλές φορές να βρούμε γρήγορες επιθέσεις, γιατί στο 5-2-5 δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε. Έχανε τον προσανατολισμό, τι θα λέγαμε. Δεν είχε, ρε παιδί μου, εναλλακτικές. Ναι. Μέσα στο παιχνίδι της. Έτσι. Η εθνική, μια εθνική που έχει τον Καλάθι με την μπάλα στα χέρια του και τον Αντετοκούμπο δεν θα πάει στο 5-5. Ναι, αλλά υπάρχει ο αντίπαλος. Ο αντίπαλος διαβάζει. Ο αντίπαλος σε περιμένει. Έτσι. Ο Πόποβιτς που είπες πριν. Ήθελα να σου πω για ένα άρθρο που διάβαζα για το πώς ανέλησαν την. 8 προπονητές. 8 προπονητές πήρε. Και όχι, πέρα από αυτούς που είχε μαζί τους στην αποστολή. Πήρε 8 προπονητές. Steve Kerr, έτσι. Ναι, και ένας είναι ο Steve Kerr. Ναι. Και πήρε, λέει, μέσα το βράδυ το smart τηλέφωνο και του λέει: θα βάλω τον Barnes πάνω στον Αντετοκούμπο. Ναι. Λέει: μην ασχολείσαι εσύ. Και έβαλε τον Barnes πάνω στον Αντετοκούμπο. Και όποτε πήγαινε ο Γιάννης προς τα μέσα, τον περιμέναν δύο κορμιά. Κράου. Πού να πάει. Πού να πάει μετά, ναι. Εκεί λοιπόν αυτό σου λέω: ότι όταν την πασάρεις την μπάλα έξω, λοιπόν, άμα αυτό που είναι γύρω-γύρω και περιμένει να το πάρει αυτό το σουτ και δεν το βάζει, ή όχι μόνο δεν το βάζει, φοβάται και να το πάρει, πώς θα περάσει. Γίνεται τόση κουβέντα και γίνεται το μάτς με τη Βραζιλία. Ωραία. Εγώ να πω ότι ναι, δεν έπρεπε να το χάσουμε το παιχνίδι. Έπρεπε στο με ένα πόντο να το πάρουμε. Ναι. Στη Βραζιλία, έτσι. Στη Βραζιλία που εμείς λέμε η Βραζιλία και η Βραζιλία. Παίζει, έπαιζε. Ο Βαρεζάο που παίζει 15 χρόνια στο NBA. Ο Μπαρμπόσα που είναι ο ξένος παίκτη του NBA με τα περισσότερα παιχνίδια εκεί. Ο Άλεξ Γκαρσία. Ωραία. Ο Άλεξ Γκαρσία. Ο Χουέρτας και όλοι αυτοί. Δεν έπαιζαν παιδιά. Δεν έπαιζαν πιτσιρίκια. Παίζανε ολοπετσωμένοι παίκτες. Ωραία. Οι οποίοι σε βρήκανε και Μπόσκο εκείνη τη μέρα, συμφωνώ. Ωραία. Και σε χτυπήσανε. Όπως κάποτε εσύ είχες κολοπετσωμένους άλλους. Παπαλουκάδες, διαμαντίδες, πανούλιδες. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Και σου πήραν το παιχνίδι. Και μου λέει ο άλλος. Εφάγανε 20 πόντους από τη Τσεχία. Ναι, ρε φίλε, φάγανε 20 πόντους από τη Τσεχία. Γιατί. Παίξανε το τρίτο παιχνίδι οι Βραζιλιάνοι, μπήκαν στο αεροπλάνο και είχαν 5 ώρες πτήση όπως είχαν και οι δικοί μας. Φτάσανε στην πόλη της Σεντζέν που ήμασταν. Παίξαμε, σήμερα είναι Δευτέρα, Σάββατο. Ωραία, Παρασκευή πρωί. Ωραία, και επειδή είναι γερόντια, το Σάββατο το πρωί, το Σάββατο το απόγευμα στην Κίνα, ναι, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Και οι Τσέχοι τους ρημάξανε. Συγκυρία.
Συγκυρία, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τάκι. Συγκυρία. Τι χάνει η Γερμανία. Και θα πρέπει να καταλάβουμε πλέον ότι. Ακούει κάποιοι λένε Νέα Ζηλανδία, Βραζιλία, ξέρω εγώ, Δομινικανή Δημοκρατία. Η απόσταση είναι πολύ μικρή πλέον. Και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε ένα παιχνίδι μπάσκετ πλέον το να κερδίζεις 7, 8, 10, 12, 15 πόντους είναι διαφορές επίσης καλύπτονται σε πολύ λίγα λεπτά πλέον. Με λίγο ρυθμό που βρίσκει ο αντίπαλος. Και όπως εσύ βλέπεις κάποια πράγματα σε έναν αντίπαλο και παίζεις, έτσι και αυτός βλέπει κάποια πράγματα σε σένα και σε κλείνει. Σε διαβάζει, σε περιμένει, έτσι. Και παίζει και ο άλλος. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Για μένα ο στόχος της εθνικής, ο νορμάλ, θα ήταν να προημιτελικά. Αυτός για μένα ήταν ένας νορμάλ στόχος αυτής της ομάδας. Με όλα τα δεδομένα τα οποία είπα πριν. Δεν το πετύχαμε. Αποτυχία. Συμφωνώ. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι επιτυχία η προσπάθεια αυτή. Και δεν μπορείς να το πεις γιατί δεν έπαιξες κιόλας αυτό που μπορούσες να παίξεις. Δηλαδή, δεν ότι βρήκες μπροστά σου έναν αντίπαλο, είχες μια κακή βραδιά, σε ρίμαξε ο αντίπαλος, αποκλείστηκες. Είναι στο μεγαλύτερο κομμάτι του τουρνουά, δεν έπαιζε όπως ήθελε να παίξεις. Οκ. Τι να σου πω. Μας έλειπαν οι σουτέρ. Ναι, μας έλειπαν οι σουτέρ, το ξέρω. Δεν ήμασταν, όπως αποδείχθηκε, τόσο έτοιμοι για να παίξουμε χωρίς τέλος πάντων σουτέρ ή χωρίς να περιμένουμε πολλά από το τρίποντο. Απλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στο σύγχρονο μπάσκετ, αν δεν έχεις τρίποντο, είναι σαν να μην έχεις πάνω από 50% του παιχνιδιού. Άμα ο αντίπαλος δεν σε φοβάται από το τρίποντο. Άμα ο αντίπαλος σου το δίνει μόνιμα. Γιατί ξέρει ότι και ελέφαν τον αφήσω αυτόν δεν, και τέσσερα τρίποντα να σουτάρει, άμα βάλει δύο θα είναι μεγάλη επιτυχία. Έτσι έχουν τα πράγματα για την εθνική. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να διοργανώσουμε το προολυμπιακό του χρόνου. Και αν θα καταφέρουμε να είμαστε στο Τόκιο. Επίσης, πιθανολογώ ότι αν κάνουμε ένα τέτοιο τουρνουά, θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εκεί. Δηλαδή να δώσουν την μπακ στο Τόκιο και να είναι εκεί. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται. Στου Ολυμπιακού, αν πάμε, θα είναι, φαντάζομαι. Εντάξει, okay. Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω, αλλά δεν νομίζω να είστε σε ένα προολυμπιακό. Και σου λέω, για μένα θα πρέπει να κάνουμε υπομονή στο κομμάτι του παιχνιδιού του Γιάννη. Και θα πρέπει να την κάνουμε γιατί αν το βελτιώσει αυτό το πράγμα και μέσα από την εμπειρία και την παρουσία του με την εθνική καταλάβει τον τρόπο που αγωνιζόμαστε από αυτή την πλευρά του Ατλαντικού, νομίζω ότι εκεί θα έχουμε την ευκαιρία για μεγάλες επιτυχίες. Έτσι πιστεύω. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται ο Σκοτόπουλος δεν θα συνεχίσει από ό,τι κατάλαβα αυτά που δήλωσε σήμερα. Άρα πας σε άλλη επιλογή. Οπότε θα πρέπει να βρεις έναν προπονητή κανονικό. Έχεις πολλές επιλογές, άμα θες γέλη. Το θέμα είναι ποιος έχει διάθεση να συνεργαστεί επιλογές. Με την ΕΟΚ. Και εκτός από αυτό και τι θα πληρώσει. Και θα πληρώσει, έτσι, γιατί όπως έλεγε και ο Τόνι Άντωνη, πόσο πάει το μαλλί. Για μένα, αν με ρωτάς, από όλες τις επιλογές οι οποίες θα μπορούσαν να διαθέσουν, δηλαδή, ξέρω εγώ, η Τούδης, Φερόπουλος, Μπαρτζόκας, ναι. Πρίφτης, Μαρκόπουλος, Παπαθεοδόρου. Ποιον άλλον έχουμε, έτσι να σκεφτώ σε αυτό το επίπεδο. Αυτή είναι. Εγώ προσωπικά θα επέλεγα τον Πρίφτη. Τον Πρίφτη, ε. Ναι. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει στην εθνική ομάδα. Την ξέρει. Έτσι, είναι πολύ καλός προπονητής. Ξέρει την Ομοσπονδία που είναι φυσικό. Δεδομένα είναι πολύ καλός προπονητής. Δεν είναι προπονητής για τον οποίο θα πρέπει να ξυλωθείς πολλά χρήματα για να τον πάρει. Ναι, πρέπει να δώσεις ένα καλό ποσό για να τον έχεις. Αλλά δεν πρέπει να δώσεις, ξέρω εγώ, 300 χιλιάρικα. Έτσι. Και επειδή είναι άνθρωπος ο οποίος βγάζει από τη Μίκα Ξύγκη προπονητικά, νομίζω ότι θα έχει και το πλάνο και τον τρόπο για να έχει μια ομάδα ανάλογα του επίπεδου των παιχτών που διαθέτει. Έτσι νομίζω εγώ. Αλλά δεν είμαι εγώ ο προπονητής, ούτε εγώ είμαι αυτός ο οποίος αποφασίζει στην ΕΟΚ. Έτσι. Απλά το λέω γιατί ο Πρίφτης και έχει ζοριστεί σε πάγκους, όπως ήταν στον Άρη ας πούμε, έχει δουλέψει ως assistant στον Παναθηναϊκό, έτσι. Αλήθεια. Και τα τελευταία χρόνια σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο στη ΒΤΜΠ. Με την Ούνιξ. Έτσι. Και γενικότερα και ένας χαρακτήρας τέτοιος. Ναι. Που κερδίζει και τον παίχτη. Ακριβώς.
Απλά επειδή είναι σοβαρό χαρακτήρα και άνθρωπο. Ναι, να ασχοληθεί. Για να ασχοληθεί με την εθνική θα πρέπει να μιλήσει και με κάποιου σοβαρού ανθρώπου για να μπορέσει να έχει μια αρχή, μια μέση. Και όχι με τον Τζαγκρόνη και τον Βασιλακόπουλο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, το να δω Γιώργο Μπαρτζόκα προπονητή στην εθνική ομάδα με αυτή την κουστοδία γύρω-γύρω τη θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και την Παναγία σου και τα λοιπά. Έτσι. Βάλτε για τον Ιτούδη είχε γίνει προσπάθεια. Ναι. Μετά το Ευρωμπάσκετ ποτέ ήταν, αλλά η Τσέσσεκα δεν το δώσει το OK. Εντάξει, η Τσέσσεκα του δίνει να κάνει λεφτά και η Τσέσσεκα έχει ένα μπάτζετ 45 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Δεν ήθελα να το ρισκάρει. Και με τη δικασία των προκριματικών, έτσι, γιατί πρέπει να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Ο προπονητής πρέπει να είναι και στα προκριματικά. Και στα παράθυρα με αυτό που έχει γίνει από πέρσι. Μάλιστα. Να σου πω. Μακάρι ο Γιάννης να βελτιώσει το παιχνίδι του και να βελτιώσει το μακρινό του σουτ. Ωραία. Και αν το κάνει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα δούμε καλά πράγματα με την εθνική ομάδα. Ακόμα και μικρό, δηλαδή 24-25. Τι, ναι, ρε. Έχει ακόμα μια δεκαετία με την εθνική. 100%. Και μπορεί να δουν πολύ καλύτερα πράγματα από αυτόν συνέχεια. Η ουσία τη υπόθεση είναι αυτή τη στιγμή ότι, παιδιά, όση ώρα ακούτε, ποιο κουντή και ποιο. Και ποιο Ιώβ τώρα και ποιο Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Το μεσαίο πάρα το πίσω. Το. Το μεσαίο πάρα το πίσω. Ιώβ είναι θρησκεία. Σεβασμό. Όταν έχω να φωνάσει σήμερα Nick the Quick. Και ήθελα να περάσω μέσα. Και έγραψε κάτι καταπληκτικό στο Twitter μετά από εκείνη τη τηλεόραση. Μετά από εκείνη τη βολή με τον Σλούκα, που κάποιοι γράψαν ότι έπρεπε να μετρήσει. Το οποίο δεν ισχύει φυσικά. Έγραψε κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Ιώβ. Ναι. Τι? Ότι το μπάστι είναι σαν την εκκλησία. Πολλοί πάνε, λίγοι καταλαβαίνουν. Και είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Πολύ καλό. Το έχει βρει 100%. Πολύ καλό, θα το χρησιμοποιήσω. Είναι πραγματικότητα 100% αυτό. Ιώβ, το κλέβω. Να ξέρει. Μάλιστα. Στοίχημα.gr μαζί μας και στην απόψινή εκπομπή η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος με τις οποίες την εφαρμογή κατεβάζεται εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό και επιλέγετε μεταξύ εκατοντάδων επιλογών στοιχηματισμού με live, στοίχημα, με cash out, με καζίνο, με τα πάντα όλα που σας δίνει μόνο στοίχημα και στοίχημα.gr που είναι μαζί μας απόψε. Βασίλη Καβαδία, πάρε μας το χέρι και οδήγησε μας στο δεύτερο διάλειμμα, σας παρακαλώ. Κουρασμένος γύρισε. Ε? Ανοίξει στη Generation Z γεννημένη κουρασμένη. Πότε ξαναφεύγεις τώρα? Τέλη του μήνα. Αλήθεια? Πότε ήταν, αύριο? Τέλη του μήνα, λέει. Ναι, ρε, εντάξει. Κάτσε ρε Βασίλη. Τι κάτσε ρε εσύ. Τι κάνω το περάμε. Ρε φίλε, συγγνώμη λίγο, δηλαδή τι να κάνει άνθρωπος. Οπα. Ξεκίνησε. Φεύγει το πλοίο. Τώρα το πλοίο. Έχει σάλπαρ. Λοιπόν, θα μα πει τώρα τι γίνεται με τον προπονητή του Άρη που κρέμονται από τα μικρόφωνα ή από τα ακουστικά του, μάλλον οι φίλοι του Άρη, να μάθουν. Σιγά μην κρέμονται και από τίποτα άλλο. Ρε, σου λέω κρέμονται. Ναι. Θα μα πει τι γίνεται. Ο Νίκος Παδόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα είπε κάτι. Και το είπε δεν και τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα, για τώρα λέμε. Και το All About Harrison Air το είπε. Εντάξει. Με το θέμα του προπονητή. Γιατί με έχει ρωτήσει και κόσμο έξω. Θα κάνετε υπομονή. Τι υπομονή να κάνω από εδώ που λέμε. Απέκλεισα από το καφενείο από την Νορβηγία, ρε φίλε. Ψαράτε, σε αυτή. Δηλαδή κέρδισα τον Όφη, έχασα από τον Μπέο. Τι πλάκα μας κάνεις, τι υπομονή. Ομάδα του Μπέου. Είπαμε, παιδιά, υπομονή. Ο Άρης την Κυριακή θα πάει με το όλη Τερζή. Έχει χαρακτηριστικά τελικού αυτό το παιχνίδι παρά ότι είμαστε μόνο τρίτη αγωνιστική. Για τον Παναθηναϊκό περισσότερο νομίζω από ότι για τον Άρη. Γιατί στον Παναθηναϊκό παίζεται το κεφάλι του Δόνη. Στον Άρη δεν παίζεται το κεφάλι κανένα αυτή τη στιγμή. Αντί Παναθηναϊκό, πες ότι χάνει το δικαίωμα του τρεφίλ την Κυριακή. Εντάξει. Που αν θέλουμε να το δούμε και λίγο αντικειμενικά. Συλλιγότερο, συλλιγότερο χειρότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είναι καινούριο κόλπο αυτό, να ξέρεις, Βασίλη, ελπίζω το ένιωσα σήμερα το πρωί εγώ. Βρίσκεται ο Άρης. Ναι. Ναι. Το θέμα μου λοιπόν είναι άλλο, ότι δεν πρέπει ο Άρης να πάει σε ένα τέτοιο παιχνίδι με τον καινούριο προπονητή. Εφόσον αυτός κλείσει, τέλος πάντων. Γιατί δεν παίζει, ξέρω, κοντές έδρας με τον Πανιόνιο, ας πούμε, που ο Κέιλες ότι είναι βατό, παίζει ένα ντέρμπι. Δηλαδή, οι διαπραγματεύσεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, είπες, ας πούμε, πριν για το θέμα του Γκούτι. Ναι. Είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα project. Κοίτα, εντάξει, με τον Γκούτι δεν νομίζω ότι είναι τόσο θέμα χρημάτων, γιατί θέμα χρημάτων υπάρχει, ας πούμε, τον Ιέρο, για παράδειγμα, mm-hmm. που ζητάει πολλά και μάλλον δεν θα προχωρήσει. Ήταν η πρώτη επιλογή, αλλά και πιο δύσκολη του Χαριστέα. Ο Γκούτι είναι πολύ πιο προσιτός. Η Γερμανία.
Η κοντρατάκ ήταν βεντάλια μέχρι επιθετικό transition για σεμινάριο, θα λέγαμε. Αν να γίνει με κάποιον κάτι, θα γίνει με τον Ιέρο. Με τον Ιέρο, λέω, με τον Κούτι. Το ότι κρατούν ακόμα μια επαφή και ότι θα τα ξαναπούνε και αύριο τηλεφωνικά σημαίνει ότι ο Κούτι ψήνεται πολύ και ότι στο οικονομικό δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα θα φανεί. Ο Άρης έχει άλλες δύο περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς. Stand-by. Άμα δεν προχωρήσει τον Κούτι, θα πάει σε αυτές. Αλλά έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι μην περιμένει κάποιος να πάει με νέο προπονητικό του Παναθηναϊκό. Ο Τόλος ο Τερζής θα πάει. Αυτός έχει ξεκινήσει να δουλεύει την ομάδα και για μένα ορθώς θα πάει. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρει την ομάδα καλύτερα τον οποιονδήποτε. Ναι. Εντάξει, ο καινούριος μπορεί να έρθει και να αλλάξει μικρολεπτομέρειες μέσα σε λίγες μέρες. Και προσέξτε, και όποιος έρθει θα πρέπει, θα χρειαστεί τουλάχιστον μήνυμου 2 μήνες για να αλλάξει την ομάδα, να την πάει είτε κοντά στα δικά του θέλω, είτε να πλησιάσει αυτός στο τι μπορεί να κάνει η ομάδα. 2 μήνες πλέον μπορεί να είναι και λίγο. Και μπορεί να είναι και λίγο κιόλας. Ο Παντελίδης μέχρι να στρώσει τον Άρη πέρυσι πέρασε ένα δίμηνο. Και αποκλείστηκε από το κύπελο, έχασε τη Λιβαδιά, έχασε τον Πανετολικό εδώ μέσα. Έτσι είναι. Εγώ αν ήμουνα Καρυπίδης, θα σου πω 2 εξτρήμα απόψεις. Αλλά ποδοσφαιρικά έχουν... Unpopular opinions. Ναι, αλλά ποδοσφαιρικά έχουν κάποια βάση. Ή περιμένεις να περάσουν τα ντέρμπι και φέρεις μετά προπονητή. Ναι. Ή... Για να μην έχει το βάρος επάνω με τον καλημέρα, αν έχεις τραβά αποτελέσματα. Μπίγκο. Ναι. Ή κρατάς τον Τερζή... Και ψάχνεις προπονητή ο οποίος θα μελετήσει την ομάδα από ένα σημείο και μετά μέσα στο 20 και θα έρθει το Μάνο να λάβει. Αυτό που είχε κάνει, θυμίζω, ο Ολυμπιακός με τον Μαρτίνς. Δεν κατάλαβα τι εννοείς, δηλαδή να... Αν την πάει την ομάδα μέχρι τέλος του Ρεσής. Ναι. Αλλά να έχεις δει ουσιαστικά τον προπονητή από πιο νωρίς εσύ. Και να κάτσει να τη μελετήσει 2-3 μήνες. Πόσους, να ψάξει και, να... και για μεταγραφές, να πει ότι εγώ θέλω αυτούς, δεν θέλω αυτούς. Γιατί προσέξτε με λίγο. Το σοβαρό πλάνο σε μια ομάδα δεν ξεκινάει το Μάιο. Το σοβαρό πλάνο σε μια ομάδα για το καλοκαίρι ξεκινάει το Γενάρη. Ναι. Και δουλεύει για το καλοκαίρι. Ναι. Okay. Αυτό είναι πολύ extreme. Σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει. Απλά τώρα ξέρεις τι γίνεται. Είναι τα 2 ντέρμπι που είπες για τον Άρη. 3. Καπάκι μετά τι έχει. Και ΑΕΚ. Όχι. Τι έχει Ολυμπιακό μετά. Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, Λάρης Ολυμπιακό. Η Λάρισα είναι εντός. Και ο Ολυμπιακός είναι εντός. Ναι. Δηλαδή μετά την Τούμπα έχεις 2 εντός με Λάρισα και Ολυμπιακό. Ναι. Τέλος πάντων, η σειρά των αγώνων που έχει μπροστά. Μετά, επειδή έχει διακοπή και τον Οκτώβριο προλαβαίνει να παίξει με τον Ολυμπιακό, είναι μετά και από εκείνη διακοπή. Πώς είναι μετά. Νομίζω μετά την 5η αγωνιστική έχει διακοπή. Αν δεν κάνω λάθος. Πάλι. Ναι, αφού έχει. Κάτσε. 15, 22, 29 με Λάρισα. Ναι, νομίζω ότι πρέπει μετά να έχει διακοπή και μετά να έχει τον Μπορεί. Οκ. Okay. Όντως το να έρθει ο καινούριος προπονητής που έτσι κι αλλιώς στην αρχή τώρα αγωνιστικά δεν πάνε άλλαξε πολλά πράγματα, μόνο το κομμάτι το ψυχολογικό παύλα πνευματικό έχει να αλλάξει ο όποιος έρθει. Πρώτα είναι πολλά, είναι πολλά. Μπορεί να του κάτσει ένα βάρος από το ξεκίνημα, γιατί εντάξει, παίζοντας με ΠΑΟΚ, με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, okay, είναι δύσκολο να ξεκινήσει έτσι ρε παιδί μου, και ξέρεις, μπορεί να φορτωθεί από την αρχή βάρος. Απ' την άλλη βέβαια, που λες για τον Τερζή, είναι ότι και εκεί μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη γκρίνια, γιατί αν έρθουν και εκεί στραβά αποτελέσματα, η κουβέντα θα είναι «Μα καλά, είχες τόσο καιρό να πάρεις προπονητή και δεν πήρες και είμαστε με τον βοηθό» και τέτοια. Έτσι. Άκουσε είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Έχει όμως και αρκετά λάθος σχεδιασμό του. Αυτή τη στιγμή είναι ένα ρόστερ το οποίο πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι όποιος προπονητής και αν έρθει είναι πολύ δύσκολο, θα χρειαστεί πολύ χρόνο και θα έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίες. Δεν έχει σύνθεση χαρακτηριστικών. Στη διαχείρισή του. Παρότι έχει πάρει καλούς παίκτες. Ναι, δεν είναι ένα σύνολο. Αυτή τη στιγμή, εγώ τον Άρη δεν ξέρω κατά πόσο. Μπορεί κάποιον το θεωρούν σωστό, κάποιον το θεωρούν λάθος. Εμένα αυτή τη στιγμή. Εγώ το λέω, εσύ το θεωρώ σωστό. Εμένα αυτή τη στιγμή ο Άρης μου δείχνει την εικόνα μια πολύ ποιοτική αλλά εγκλωβισμένη ομάδα. Εγκλωβισμένη. Σε ένα κακοδουλεμένο σύνολο. Ναι. Αυτό είναι το θέμα το με τον Άρη. Το οποίο σύνολο, όπως καταλαβαίνετε, όταν είναι κακοδουλεμένο, όταν έχω κάποια στραβά αποτελέσματα, στραβώνει ακόμη περισσότερο. Και, και πρόσεξε, μέχρι ο Άρης να μάθει να παίζει κάτι, γιατί θα χρειαστεί χρόνο για να μάθει να παίζει κάτι, είτε είναι με τον Τερζή, είτε είναι με τον Ευρωπονδί που θα έρθει, είτε με τον Τζαλίκη. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει
είναι να αμήνεται και να πιέζει. Πρώτα να παίζει άμυνα και μετά να παίζει επίθεση. Γιατί άμα είναι. Γιατί μπορεί να παίξει. Ούτε μωρέ δεν είναι λίγο ρίσκο τώρα που το, το σκεφτώ. Όταν πας σε μια τέτοια επιλογή προπονητή, Νίκο, ναι. Έχει σίγουρα ρίσκο. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει ότι θα πάω σε έναν τεχνικό νεαρό που δεν έχει πολλές εμπειρίες, γιατί είναι φυσιολογικό που είναι νεαρός, αλλά είναι είτε εκπαιδευμένος είτε έχει δουλέψει για κάποιο διάστημα μέσα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχει άλλες ιδέες, έχει μια άλλη φιλοσοφία και θέλω να μου τα φέρει αυτά σε βάθος χρόνου και σε μένα. Να ξεφύγω δηλαδή λίγο από το ελληνικό ποδόσφαιρο και να πάω να παίξω κάτι διαφορετικό. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει υπομονή. Και δεν μπορείς να. Να μην συνδυαστούμε καλά αποτέλεσμα στο ξεκίνημα και να υπάρχει. Σίγουρα. Πρόσεξε. Εκεί πρέπει να βρεις λίγο τη χημεία και να μπορέσεις να πας να συνδυάσεις τη σκοπιμότητα με τη δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Αυτό γίνεται όμως το καλοκαίρι. Μέσα σε ζώνη πολύ πιο δύσκολο να το καταφέρεις. Ναι. Ο Άρης έχει πάρει την απόφαση να πας σε αυτή την επιλογή. Δεν μπορείς να βρεις και νέο και μέσο σύγχρονο ποδόσφαιρο και έμπειρο. Δεν μπορείς να τα συνδυάσεις όλα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Για μένα, καλώς πάει σε αυτό το μοντέλο, δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Φυσικά και έχει ρίσκο. Εννοείται έχει ρίσκο. Αλλά στο δούμε. Τι να κάνουμε. Είδα και τους έμπειρους τι κάνανε. Γιατί δεν πάω σε κάτι διαφορετικό. Και εγώ που θα φέρνω πάντα και μπορεί να πειράζει κάποιους σεναριανούς, επειδή είναι, αφορά τον ΠΑΟΚ, εγώ θα φέρνω πάντα το παράδειγμα του Ίβιτς. Ο Ίβιτς δηλαδή πήρε να λάβει τον ΠΑΟΚ τι ήταν, στην καπαδεκανία του ΠΑΟΚ ήταν. Θα του έδινε, περίμενε. Αν πέραν του ΠΑΟΚ, θα του έδινε κάποια ομάδα του Super League την ευκαιρία να είναι πρώτος προπονητής. Όχι, ξέρει, όχι, εγώ σου λέω όχι. Δεν θα του την έδινε. Ναι, απλά η σκέψη ήταν ένας προπονητής. Ήξερε τον οργανισμό. Εκτός από αυτό και ζυμώθηκε προπονητικά μέσα στο σύλλογο. Ένα χρόνο ήταν Νίκο στην καπαδεκανία. Αλλά είχε. Ένα ή δύο. Νομίζω δύο ήταν. Εντάξει. Και ο Γκούτι ήταν δύο χρόνια παιδιά, στην Καστίγια. Ναι, πέρασε μια παραγωγική διαδικασία, αυτό θέλω να σου πω. Και πάλι, αν θυμάσαι, όταν είχε αναλάβει ο Ίβιτς πια την πρώτη ομάδα, ήταν πάλι σε ψηλοσυνθήκες ανάγκης. Το ότι τα έφερε βόλτα, μια άλλη κουβέντα. Ναι. Έτσι. Το ότι τα έφερε βόλτα και έστρωσε κάπως τη δουλειά, είναι μια άλλη κατάσταση. Γιατί ωραία, εμείς συζητάμε για τους προπονητές, ξέρεις, και τον Γκούτι και τον οποιοδήποτε άλλο είναι να έρθει, ή τον Ντόλι Τερζή που μπορεί να παραμείνει. Δεν μπορώ. Πραγματικά δεν μπορώ. Του έδωξα τον Νίκο τώρα κάτω στο κινητό μου. Ένας φίλος μου. Δεν μπορώ, δηλαδή. Δεν μπορώ. Και τον συμπαθώ, αυτό είναι το θέμα. Θα σου πω ένας φίλος μου, γιατί Παρασκευή το βράδυ φίλος Αριανός είναι. Ναι. Θα σου πω τι μου λέγε. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όχι, όχι. Α, γενικά. Ωραία. Ας σου πω όμως στο διάλογο δεν μπορώ. Όχι. Συνέχισε για τον Κούτι, Νίκο. Συνέχισε. Όχι. Λέω ρε παιδί μου ότι όποιος κι αν είναι, είτε είναι ο Τερζής και παραμείνει, είτε είναι ο Κούτι, είτε είναι ξέρω εγώ. Ο Κούτι H. Πες κανέναν άλλο προπονητή, ξέρω εγώ, που μπορεί να έρθει. Πάντα το κλίμα το δημορφώνει τα αποτελέσματα, παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση. Καλά, ναι. Γιατί τώρα θες να σου πω κάτι. Πάμε υποθετικά και μιλάμε. Εντάξει, μια σου πιάσαμε την κουβέντα για τον Τερζή. Αν ο Τερζής κερδίσει το Παναθηναϊκό και πάρει ένα χι στην Τούμπα. Κάτσε να μην χι στην Τούμπα. Περίμενε εγώ σου. Χι στην Τούμπα. Ναι. Ναι. Μια ισοπαλία στην Τούμπα, Νίκο Μοσκοβίτη. Ναι. Τον κουνά μετά. Με μπερδεύει λίγο. Τα λες περίεργα. Πρόσεξε. Τον κουνά μετά. Ναι, του λες ότι θα κάτσε δεύτερο. Από τη θέση του. Ναι, τον κουνά από τη θέση του. Εκεί δεν θα αυξηθούν οι φωνές που θα λένε γιατί τον κρατάτε. Εδώ άλλος ο Πάτερ Νίκος που ξέρουμε τι είναι. Ο Πάτερ Νίκος με τον Χριστό και την Παναγία. Ναι. Είναι μόνιμος. Να χαρά. Εντάξει, μέχρι να φύγει αυτός βέβαια. Γιατί όταν ξεκινάει κάτι να ξέρει ότι είναι και η αρχή του τέλους του. Έλα ρε Νίκο, καλά τα λες ρε φίλε. Πολύ καλά τα λες. Κόψε χαλί, είναι στιγμή αυτή πολύ έργη. Καλό, όχι, μην το κόβεις. Σε βάζω μετά να το ξαναβάζεις, άστο. Είναι ολόκληρη διαδικασία, Βασίλη μου. Σε βλέπει και κουρασμένος, γύρισε από την άδεια. Δεν χρειάζεται. Generation Z. The Generation Z. Απλά η ουσία και για να τελειώσω από εκεί που ξεκίνησα. Ναι, να τελειώσει, Νίκο. Είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή. Και να μην βιαζόμαστε. Ναι. Μπορεί, και πρόσεξε, εγώ θέλω να προλάβω πράγματα. Μην ακούσω κανέναν να βγει την Κυριακή και να πει αν δεν κερδίσει τύπα ξύλο τον Παναθηναϊκό. Έχεις πει προπονητή, τον κέρδισες. Ποιος τον κοιάται αυτό. Καλά, ρε, εσύ, αυτό είναι δεδομένο. Ποιος τον κοιάται αυτό. Εντάξει. Ο Κούπερ στον ντεμπούτο του έφαγε 4 από τον ΠΑΟΚ. Θυμάσαι, εντάξει. 4 έφαγε από τον ΠΑΟΚ. Και την επόμενη χρονιά πήγε και του πήρε διπλό 0-1. Με ηλεκτροχαβίτο. Εντάξει.
Σφαγή δεν είχε δοθεί πέναλτι σε 0-0 στον Ήβης. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Νέτο. Ναι, ναι, έγινε. Σφαγή, τα λέμε όλα. Ναι, Νίκο, ναι. Ναι όπως να, τότε... να χρυσανθίσουμε λίγο. Όπως τότε που δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Να χρυσανθίσουμε λίγο. Με το σπάθα και το ρίξω σπάθα. Εξαιρετικός διαιτητής. Εξαιρετικός, βεβαίως. Άρα λοιπόν. Έχετε αυτά τα πράγματα στο μυαλό σας και βλέπουμε. Ας κάνει ένα μήνα να βρει προπονητή. Θα είναι σίγουρη, γιατί προσέξτε με. Με την επένδυση που έχει κάνει ο Καρυπίδης φέτος στο αγωνιστικό, δεν τον παίρνει να ρισκάρει στο θέμα του προπονητή. Πρέπει αυτός που θα έρθει να είναι χιλιοτσεκαρισμένος ότι μπορεί να κουμπώσει σε αυτό το ρόστερ. Και ένας προπονητής, επαναλαμβάνω, δεν είναι τα 90 λεπτά που βλέπουμε στο μάτς. Είναι όλη η υπόλοιπη καθημερινότητα μέσα στην εβδομάδα. Στις προπονήσεις. Στο πώς δουλεύει. Στο πώς είναι η σχέση του με τους ποδοσφαιριστές. Ένα λεπτό να καθαρίσεις όλο αυτό που λέει. Ναι, εντάξει. Και όταν ψάχνεις για έναν προπονητή και δεν θα φέρεις κάποιον, προσέξτε. Θα πρέπει να μιλήσεις με παίχτες στους οποίους έχει δουλέψει. Με τεχνικούς διευθυντές με τους οποίους έχει δουλέψει. Με μάνατζερ που έχει δουλέψει. Με βοηθούς. Να το ψάξεις από παντού για να, για να σηματίσεις μια εικόνα για αυτόν και να ξέρεις ότι αυτός μου κάνει ή δεν μου κάνει. Α, ένας προπονητής, α, έκανε μια καλή χρονιά και πέρα στον πάρουμε. Δεν είναι έτσι η επιλογή του προπονητή. Εγώ χαίρομαι που ο Άρης δεν βιάστηκε. Τα φανεία θα του βγει σε καλό ρε φίλε. Εντάξει. Μην ακούς όμως τίποτα μετά. Α, εμείς τα λέγαμε ότι έπρεπε να τον πάρετε ρε, πριν τη διακοπή. Λες και δεν τα ξελσίδε. Πρέπει να βγούμε παιδάλες και ένα παιδάκι. Αυτά θα υποθούν στη μία περίπτωση. 10 χρόνια. Εφόσον είμαι τον Τερζή. Ναι. Και στην άλλη περίπτωση, α, εφόσον είμαι τον καινούριο προποντή, ξέρω εγώ τον Τάδε, όποιος και αν είναι. Καλά, ο άνθρωπος είναι εδώ πέρα τρεις μέρες και τον βάλαμε να κάτσει αυτό στον πάγκο σήμερα. Ας καθόταν ο Τερζή, ξέρω εγώ. Σας πιάσει ο τόλαρος. Ναι. Τέλος πάντων. Τα κατάφερα αυτά που μας είπες. Παρότι δεν ήθελες να αποκαλύψεις πολλά περισσότερα όσον αφορά τον ευρωπονητή. Μας πεις πιο πολύ στο χρονικό κομμάτι και πότε και αν και δεν ξέρω εγώ τι. Οκ. Δεν θα αργήσει λογικά ο Άρης να ανακοινώσει προπονητές, δεν είναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ενώ δεν θα αργήσει, δεν θα. Ξέρω εγώ πάρει προπονητή σε ένα μήνα, νομίζω. Έτσι. Γι' αυτό και κάνει και τις επαφές ο Χαριστέας. Είναι και αυτό ένα κομμάτι που έχει το ενδιαφέρον του Νίκο. Δηλαδή, προφανώς και ο Χαριστέας θα θέλει άμεσα να κάνει μια πρώτη κίνηση προς το κόντρο να του βγει έτσι, στα καινούργια του καθήκοντα που έχει αναλάβει στον Άρη. Είναι στίγμα για αυτόν. Ναι. Ο Χαριστέας ήρθε την. Σχεδόν, όχι την περασμένη Πέμπτη, την προηγούμενη. Ήρθε Πέμπτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη, Σάββατο έφυγε ο Παντελίδης και κατευθείαν βρέθηκε στα βαθιά να ψάχνει για προπονητή. Εντάξει. Θα φανεί. Είναι στοίχημα για αυτόν. Είναι μεγάλο στοίχημα. Αυτός που θα έρθει το τι θα κάνει. Μέσα σε τρεις μέρες βρέθηκε και ο Χαριστέας, να ξέρετε ότι άλλη εικόνα είχε απ' έξω. Και πλέον έχει αναθεωρήσει πολλά πράγματα ζώντας τον Άρη από μέσα. Σε πολλά ζητήματα. Και σε ζητήματα λειτουργίας και σε ζητήματα προσώπων. Και προσώπων που δεν είναι πλέον στην ομάδα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Τα ξέρει αυτός καλύτερα. Τα ξέρουν και άλλοι άνθρωποι καλύτερα. Απλά πολλές φορές αυτό που βλέπετε δεν είναι και αυτό που φαίνεται. Να το έχετε πάντα αυτό στο μυαλό σας, γενικά. Και ούτε έξω να το παίξω τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλα μας, θα λες τώρα τόσο καιρό δεν τα λέγατε. Όχι, εγώ είμαι ξεκάθαρος εδώ και πολύ καιρό και για τον Παντελίδη. Τα λέγατε τόσο καιρό, τώρα θυμηθήκατε που έφυγε. Θα πει ένας Αριανός. Θα πει ένας Αριανός, εντάξει, θα πούμε πολύ τώρα, εντάξει, δεν είναι... Σας ο Παντελίδης τον ίδιο, ξέρεις, μόνος του έφυγε. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν μας έδωσε πράγμα τον Νίκο, τι να κάνουμε. Αφού δεν έχει ρε Νίκο, τι θες να σου δώσω. Ποιο πράγμα δεν θα πάρει ο Άρης. Λοιπόν. Γιατί ξέρει ο Άρης ποιο θα πάρει. Στα παιχνίδια τα οποία ο Νίκος δεν τα αναφέρει, ενώ υπάρχει όμως περιμένει να ακούσει τι γίνεται. Άσε μας. Είναι προκριματικά του Euro, φίλε. Ναι. Λέω σε επειδή η εθνική σου ομάδα δεν μπορεί να κερδίσει το Λίχτενστάιν. Αμαρτία από το Θεό. Εσθονία, Ολλανδία 0-4 στο 87. Βόρεια Ιρλανδία, Γερμανία 0-1. Τελικό είναι το Αζερβαϊτζάν, Κροατία 1-1. Έκπληξη. Στο 83 το Ουγγαρία, Σλοβακία 1-2. Λάτβια, Λετωνία. Να το πω πώς θα την πω την ομάδα, Νίκο. Δες να λίγο σε παρακαλώ. Yeah. Πώς θα την πω. Λετωνία, Σκόπια 0-2. Ωραία.
Πολωνία-Αυστρία 0-0. Μα την αποδέχτηκε η νέα κυβέρνηση, ρε φίλε, τη συμφωνία που βλέπετε με τη συνταγματική τη ονομασία τη χώρα. Ένας καθηγητής, διάβαζα προχθές, πανεπιστημίου, κατέθεσε μήνυση σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας επειδή αποκαλεί τα Σκόπια. Τόσα λεφτά για να κάνει μήνυση ο δικηγόρος εκεί πέρα. Μπράβο. Πόσο μήνυση, 200 δεν θέλει. Αρωτήσουμε τον Λάμπρο Σκόρδα που είναι και πολύ. Σλοβενία-Ισραήλ στο 2-2. Ναι. Ρωσία-Καζαχστάν 0-0. Καζαχστάν. Η Κύπρος, φίλε, κάνει παρέλαση στο Ιδηλιακό Σαν Μαρίνο. Έχει βρεθεί προς Ιταλία και Σαν Μαρίνο. Όχι. Λοιπόν, έχει βρεθεί ο δρόμος μου. Ναι. Μιλάμε για χωριό το Σαν Μαρίνο. Καλά, σαν την Περαία είναι. Ποια Περαία, ρε. Χωριό κανονικό. Πώς πας σε κάτι τζαγοροχώρια και τέτοια. Έτσι. Και βάλαν τα κουλιά, πάτα λίγο να δούμε. Βάλε λίγο. Πάτα λίγο. Ιερό Σωτηρίο. Κουσουλός Παπουλής. Κουσουλός Κωστάκης Αρτηματάς. Κωστάκης Αρτηματάς, βέβαια. Κωστάκης, ο Παπουλής, ο οποίος είναι γεννημένος εδώ. Έτσι, απλά επειδή αγωνίζεται χρόνια στην Κύπρο, πήγε την κυπριακή υπηκότητα. Και Σκωτία, Βέλγιο 0-4. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι κοντά στα 90, παιδιά. Τα παιχνίδια που έχουν να κάνουν με προκριματικά Euro. Ουαλία, Λευκορωσία 1-0. Σε φιλικό που είναι εκεί στο 90. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Στέχημα Παντελία.gr μαζί μα. Καλά τα λέει. Περνάει οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά, παιδιά. Και με το παγκόσμιο κύπελο μπάσκετ έχετε καθημερινά πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών και τις καλύτερες αποδόσεις. Μπρούνο γκάμα. Καταβάζετε εφαρμογή για το κινητό ή το τάμπλετ σας και έχετε τη στοίχημα παντού μαζί σας. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι. Τι να πεις. Λίγο Λαβρέντι θέλαμε να ακούσουμε. Να αποτίσουμε φόρο τιμής. Θα το κάνουμε σε λίγο, ελπίζω. Νομίζω ότι αν ανοίξει το Chrome μετά ξαναβγάζει όλες τις καρτέλες εφόσον έχει κάνει τέτοιο τερματισμό. Μην είσαι και σίγουρος. Okay. Και ας κάθεται μέσα και τραγουδάει, ρε φίλε, κατάλαβες. Τίποτα. Και μη χειρότερα, τα έκανε όλα χάλια. Λοιπόν, τελικό το Εσθονία-Ολλανδία 0-4. Είναι τελικό και το Βόρεια Ιρλανδία-Γερμανία 0-1. Ουγγαρία-Σλοβακία 1-2 καθυστερήσει. Καθυστερήσει και στο Πολωνία-Αυστρία και στο Σλοβενία-Ισραήλ 0-0 και 3-2 αντίστοιχα. Τελικό το Λετωνία-Σκόπια 0-2. Τίποτα, ρε. Τελικό το Ρωσία-Καζακστάν 1-0. Τελικό το Σκωτία-Βέλγιο 0-4. Δεν ξέρω τι έκανε. Τελικό και το Σαν Μαρίνο-Κύπρος 0-4. Φίλε, δημιούργησε τεχνικό πρόβλημα. Τι έγινε, χάλασε πάλι. Δημιούργησε τεχνικό ζήτημα, διότι το φόρτωσε το μηχάνημα. Ναι, ναι. Έτσι και το μηχάνημα κράσαρε. Ναι, ναι. Καλά. Τι καλά, αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλε. Φεύγει η ΑΕΚ από την Νόβα, αντιπάρει ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Εντάξει, και πού θα πάει. ΑΕΚ TV. Α, κάνουν και αυτοί. Ξέρω εγώ τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. ΑΕΚ TV. Για το Λευθέρα τον Ποχωρίδη, τι έχεις να πεις, Νίκο Βατόπουλε. Επέστρεψε. Εδώ υπάρχει ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι ο Παναθηναϊκός τον ενημέρωσε ότι δεν... Ναι, υπάρχει και αυτό. Ότι θα πάει με ποιον, με τον Παπαδάκη. Ποιος είναι ο Παπαδάκης. Νομίζω στο Κολοσσό Ρόδος κάποια φάση αυτός. Δεν είναι πολύ μικρός. Παπαδάκης, όχι, είναι άρρωστος νομίζω είναι. Και θα περιμένει τον Αθηναίο μετά. Okay. Μάλιστα. Αθηναίο, ρε φίλε, πότε θα επιστρέψει, στα play-off. Εντάξει, χιάσος έπαθε, δεν έπαθε. Αχίλιο. Του κόψαν το πόδι. Τον Ντουράντ βλέπω στο Instagram, ανιβάζει, κάνει ράνι, έτοιμος να επιστρέψει. Το παλεύει. Θα χρειαστεί χρόνο κι αυτός. Καλά, ναι, ειδικά αυτοί τώρα δεν παίρνουν καθόλου ρίσκο σε αυτές τις περιπτώσεις και πάνε το δίνουν όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Και ο Κάζινς πάλι δεν έπαθε κάτι και έμεινε... Νομίζω έπαθε χιαστό. Τι γκαντέμιση είναι για αυτούς. Ναι. Και πήγαν οι άλλοι τον Dwight Howard. Σε ένα μήνα ξεκινάει και το NBA, άντε να μπαίνουμε σιγά σιγά λίγο σε ένα και κάτι. Ξεκίνησε NFL χθες. Είδα λίγο. NFL δεν βλέπω. NBA λίγο αξενυχτά. Δεν βλέπεις, ρε Νίκο, δεν βλέπεις. Αξενυχτάμε λίγο πάλι. Βλέπεις. Φέτος είναι η χρονιά του Dallas. Όχι αυτό που έπαιζε. Θα πάρει και άλλα 5 Dallas. Όχι αυτό που έπαιζε στο τέτοιο στο συγγενιστή. Από εκείνη η χρονιά μπορεί να είναι. Ναι. Μπορεί και να είναι. Φίλε, έχω Πορζίγκης, πώς λέγεται. Έχω το Λούκα. Πήραμε και έναν ακόμα καλό. Ποιο πήραμε. Ένα ελληνικό. Ποιο Dallas. Τώρα του χρόνου έχει υπερ super teams. Ποιο Dallas. Υπερ super teams. Τι πλάκα κάνεις τώρα. Clippers, Lakers, Warriors, Giannis. Giannis Painters. Celtics παραδίπλα. Έχει πολύ πράγμα το χρόνο. Kemba Walker. Celtics φέτος πιστεύω θα στρώσουν καλύτερα με Kemba. 100%. Σε σχέση με τον Flat Earther. Nets μετά με Flat Earther και KD. Εντάξει. Ποιος είναι ο Flat Earther, ξέρεις? Ο Kyrie. Έτσι, μπράβο. Ναι. Έτσι, μπράβο.
ξέρω ότι υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, ομάδα στο Facebook, θαυμαστές, ξέρω εγώ, της επίπεδης γης και τέτοια. Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν γίνεται. Τι τους ποτίζουνε, ρε φίλε, και τα σκέφτονται αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Flat Earther, λέει, η γη είναι επίπεδη. Δηλαδή ποιος τους πλησιάζει, τι τους δίνει να πιούνε. Σαν εκείνο το κοκτέιλ που πήραν τα δέλφια που έκαναν το Matrix, να πούμε. Τι κοκτέιλ είπε ο Is Your Boy in Boy, ρε φίλε, τώρα, για πες λίγο. Αυτός τι έπαθε τώρα και ξεπάθωσε. Τι μπορεί να έγινε εκείνο το βράδυ, με κούλι. Τι εργαλείο μπορεί να έφτασε στον οργανισμό του. Δηλαδή, και να τον έστειλε σε τέτοια επίπεδα. Έκανε ένα μίξ γκριλ. Πρέπει να έρθει ο άνθρωπος και να το είπε, αδελφέ, έχω το καλύτερο σήμερα, θα γίνουμε, θα γίνουμε. Και να του άνοιξε μια βαλίτσα και να τα βάλαν όλα μαζί μέσα. Ναι. Και ανέβαζα σταμάτητα. Και ένας... Ναι, άντε, Βασίλη. Μπράβο, Βασίλη. Και ένας έφτιαξε και ένα που έλεγε τέτοιο λί. Και έβαλε Νταλάρα, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει. Νταλάρα έβαλε, ρε φίλε. Αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα. Μαζί. Αυτός το έβαλε. Μαζί. Γιατί έβαλε να ακούσουμε Νταλάρα. Μαζί με μαχαιρίτσα, ρε. Ποιος Νταλάρα. Σεβασμό, Γιώργο Νταλάρα. Θα προσέξεις πώς μιλάς. Όταν πεθάνει ο Νταλάρα, τι θα κάνω εδώ πέρα. Μάλιστα. Okay. Για συνέχισε τώρα αυτό που έλεγε. Για τον φίλο μα τον Σιμπόι. Και πήραν αφορμή τώρα πολύ και φτιάχνανε διάφορα. Και εγώ θέλω να το κάνω, σου πω, αλλά βαριόμουν. Ναι. Και έγραφε ένα, λέει. Μητσοτάκι, λέει, μην πάτε, λέει, στο περίπτωτο τη Αργιανάρα στη ΔΕΛΗ. Ναι, αλλά έκανε ένα λάθο, φίλε, ο Ισγιορμπόη. Με τον DPG. Και γράφει. Έκανε λάθο. Και γράφει ο DPG. Αχ, το έκανα πριν τη screen, νομίζω, περίμενα. Πού είναι. Να το. Έκανε ένα λάθο. Από ό,τι φαίνεται, θες όντως να τρέξεις με 200 στη στροφή και να φωνάζεις τη μαμά σου. Έλα που δεν θα ακούει όμως, γιατί την έχει αναλάβει ο Μπολ Νέσμπολ. Ο Νέστορας, και όσοι δεν ξέρουν. Έτσι. Και όσοι δεν ξέρουν τι είναι στην Νέστορας, εντάξει παιδιά, okay, αποσυρθείτε από τα... Αυτό ήταν το story του DPG. Και στο story το συγκεκριμένο έχει τον DPG σε τζιφάκι και δίπλα έχει τον Πίκατσου. Να. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον Πίκατσου τώρα. No. Τέλος πάντων. Και το άλλο, μετά που έχει βγει ένα μήνυμα που υποτίθεται ότι έχει στείλει ο DPG story. Δεν το είπα το εγώ αυτό, δεν ξέρω αν είναι αληθινό. Αν σε βρούνε με κομμένα τα μπιπ σε καμιά τρύπα, παλιό μπιπ. Και αχαχαχα, έλα ρε πρόεδρε, είμαι φαν, μη βάζεις fake screen, με πληγώνεις. Η απάντηση. Ναι. Λέγεται. Τι είναι πιθανό για αυτό το παλικάρι. Okay. Να το έχει ο Θεός καλά που λέγει ένας φίλος. Όχι, το έχω δει. Εντάξει, ρε φίλε. Εκεί κοντά μιλά, φίλε, κοντά μιλά. Αυτό είναι. Μπροστά, μ' αρέσει. Αυτό είναι. Ο νέος προπονητής του Άρη, ενδεχομένω. Η Τιτίκα. Ναι, είναι αυτό, ρε φίλε, οκ. Αφανή, στο χειροκρότημα. Πλησιάζουμε στο ρεφρέν, κάποιο είναι Βασίλη Καβαδία, πιστεύει. Βάλε το. Δεν πειράζει, άσε τώρα, έβαλε αυτό εδώ πέρα. Εντάξει. Βάλε το Σουλτάνο. Ναι, έβαλε το πέρα το ξενέρωτο. Άντε, για να μην κρινιάζει. Αυτή εδώ πέρα η τέτοια, να πω, η χέρα στο κρεβάτι που έχουμε τον Μοσχοβίτη. Πού το βρήκες. Μα πραγματικά πού το βρήκες. Πού το βρήκες τέτοιο τώρα. Ένα πράγμα σε βάλαμε να κάνεις. Ναι, ρε φίλε. Το κανονικό. Ήφυγες κατ' σύρε, Νίκο. Ένα πράγμα σε βάλαμε να κάνεις. Και το λες. Βγήκες έξω, έριξε τον υπολογιστή, το ρίμαξες, το κράσαρες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο, Νίκο. Το οποίο δεν έχουμε σχολιάσει, αναφέρει, συζητήσει, αναλύσει, ίσως. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα, συνάδελφοι, θα έλεγα. Έτσι λες, Νομίζω ότι ήταν. Όλα για όλα. Εντάξει, τώρα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, τι να πούμε. Το χάλι είναι μεγάλο. Την είδα, παιδιά, την είδα. Το χάλι είναι μεγάλο. Η εθνική μου θυμίζει πολύ τον Άρη. Μια ομάδα που έχει ποιότητα, αλλά δεν είναι δουλεμένη, τη λείπει αυτό το νεύρο. Δουλεμένο, δουλεύει τον κόσμο. Ασύνδετη είναι εντελώς, δηλαδή. Να πω λίγο κάτι. Ναι. Η πρωτοκλασάτη, ρε παιδί μου, της εθνικής. Έτσι. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, ο Μανολάς βγαίνει ο άλλος στην κόντρα και πάει στο μισό μέτρο και τον κάνει μπου. Ναι. Τι μπου, ρε. Γιατί, ρε φίλε, έρχονται με την εθνική ομάδα. Για μένα θέλει ριζική ανανέωση. 100%. Δηλαδή, δεν έχει να χάσει τίποτα, ξέρω εγώ, ο Μανολάς. Έχει τόσα χρόνια υπήρξει στη Ρώμα, πήρε μεταγραφή στην Νάπολη. Δηλαδή, ο Παπασταθόπουλος τόσα χρόνια κι αυτός
σε πολύ ψηλό επίπεδο στην Ευρώπη. Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Μίλαν, είχε παίξει παλιότερα. Ναι. Αφού ρε φίλε, δεν σε ψήνει έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αγκαρία κάνεις. Έτσι. Γιατί. Και όχι τίποτα. Χαλιέσαι κι εσύ ο ίδιος. Δηλαδή έγινε ό,τι έγινε τον προηγούμενο καιρό με τον Αναστασιάδη. Σε εκείνο που είχε πει, που είχε πει ο Παπασταθόπουλος τότε που λέγαμε ότι ήταν φάουλ μεγάλο. Έτσι. Ότι και να είναι δημόσια δεν το λες. Πάνε πιάστονα ή πες το μέσα στα αποδυτήρια. Ναι, και σκέψου ότι έγινε αυτό που έγινε. Φαγώθηκε ο Αναστασιάδης όντως. Και, και ο Παπασταθόπουλος δεν είχε την παραμικρή συνέπεια. Όχι. Έτσι. Για μένα, Νίκο, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ όσον αφορά τις εθνικές, όλα ξεκινούν από τη διοίκηση. Ναι, ναι. Μα στις περισσότερες ομάδες, όχι μόνο στις εθνικές. Δηλαδή, στην ΕΟΚ πλέον υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει και στην, και στην ΕΠΟ υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος κάνει τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη. Για να μην ανοίξουμε την κουβέντα, την κουβέντα μισθών και αμοιβών στην ΕΠΟ. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι. Εκεί γίνεται πανηγύρι. Εθνική ομάδα. Εντάξει. Είναι μια κατάσταση. Εκεί γίνεται πανηγύρι. Δηλαδή να σας πω κάτι. Ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης με όλα αυτά που έκανε μετά σας βάζει τα γυαλιά. Στο κομμάτι της εθνικής. Ναι. Βαρύ που είπα αυτό. Ο Χρήστος με απολύει. Έχει κάτι στο ηχητικό. Τι να σου πω ρε φίλε. Δεν... Είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση και εκεί. Γιατί είναι συνεχιζόμενη παρατεταμένη η αποτυχία. Είναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Από το 14 και μετά, έχουν περάσει 5 χρόνια. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία φορά που έφυγε ο Φερνάντο υψηλού επίπεδου. Και Χαΐρη από τότε έτσι, δεν είδαμε. Θυμάσαι μετά ο Ρανιέρη, κάτι άλλοι περίεργοι που ήρθανε, όχι τα νησιά Φερόε, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και είναι σε μια γενιά η οποία παίζει να είναι και καλύτερη από αυτό το γύρο. Ναι. Ποιοτικά ρε παιδί μου. Έχεις ποιότητα. Στα ατομικά χαρακτηριστικά. Ναι, 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 ναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι ομάδα και εκτός ότι δεν είναι ομάδα, δεν νομίζω ότι κανείς από όλους αυτούς έχουν μπει ποτέ στη λογική ότι την εθνική ρε παιδί μου την έχουμε σαν προτεραιότητα. Δεν την έχουνε, νομίζω. Χώρια το όλο κομμάτι, το διοικητικό, των προπονητών. Γενικότερα σου βγάζει μια κατάσταση Ρενίκο, που δεν εμπνέει. Ναι. Καταλαβαίνω. Αλλά ας πούμε, εγώ άμα ήμουν Παπασταθόπουλος από ένα σημείο και μετά. Ωραία, αφού ξενερώνω ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Μην δεν έχω να αποδείξω δηλαδή, κάτι μην πλέον. Μην έρχεσαι ρε φίλε. Δεν θα ερχόμουν ρε φίλε, τέλος. Κάτσε σπίτι σου. Ναι. Έχω την Άρσενα, το Λονδίνο μου εκεί πέρα, την οικογένειά μου, μια χαρά. Θα κάνω προπονήσεις με την ομάδα. Δώσ' το λίγο, δώσ' το λίγο. Πρέπει να έχει ιστορία αυτό το τραγούδι. Ναι, ρε. Και σήμερα που. Να γράψω εγώ κανένα για τη υπάρχουν έτσι διάφορα. Τι να γράψω. Να γράψω κανένα για τη θητεία μου στην Κύπρο. Ναι, των τριών μηνών. Στα διάφορα αφιερώματα που υπάρχουν σήμερα, ναι. Δεν είναι μόνο φίλε τραγούδια που έχει πει ο ίδιος. Ναι. Έχει γράψει και πολλά τραγούδια για άλλους που. Είναι πολύ δυνατά επίσης. Εγώ ήξερα μόνο το φλασάκι, νομίζω, τα άλλα που διάβασα δεν τα ήξερα. Νομίζω ότι το ίδιο μακόρε φίλε δεν μπορεί να μην το ξέρεις. Δεν ήξερα τώρα αυτό. Αυτό νομίζω το έχει γράψει, ναι. Ναι. Και νομίζω ότι με το Χομπλούζ ήταν αυτό που έγινε γνωστός και νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος του δίσκος τέλος πάντων. Κυκλοφόρησε το 91. Έγινε χρυσός δίσκος με 35.000 πωλήσεις. Τη μουσική έγραψε ο Λαβρίδης Μαχαιρίτης, ο οποίος έκανε τότε την εκκίνηση σε όλο καριέρα του, λέει. Mm-hmm. Όπως είχε πει συνέντευξη του περιοδικό Μετρονόμος, λίγο πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι, ήταν έτοιμος να παρατήσει τη μουσική και να κατασταθεί μόνιμα στο Βόλο. Ο Μαχαιρίτης, λέει, πριν ασχοληθεί με το τραγούδι, δούλευε στην δισκογραφική Μήνος ως courier πωλήσεων. Όπως είχε γράψει ο Μάκης Μάτσας στο βιβλίο του Πίσω από τη Μαρκίζα, 40 χρόνια ελληνικής μουσικής, όπως τον έσα, λέει, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά ένας ατίθασος και απίθαρχος νεαρός. Που ήταν αδύνατο να συμμορφωθεί με τους κανόνες και τα ωράρια. Σχεδόν κάθε μέρα λίγο το παιδί, ήταν λίγο είχε το και ένα καυγά με τον διευθυντή πωλήσεων, τον Βασίλη Μιχαηλίδη, ο οποίος τον απέλυσε από τη δουλειά όταν ο Μαχαιρίτης επέστρεψε στη δισκογραφική εταιρεία ως τραγουδιστής. Ήθελε να ξεκινήσει όλο καριέρα. Αρχικά κυκλοφόρησε το δίσκο Ο Μ' Αγαπάς και Εισαγαπώ, ο οποίος δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Το 91 παρουσίασε την εταιρεία Μήνος στο Δημότιο Blues, το οποίο εμπνεύστηκε τα χρόνια του στο στρατό. Όπως είχε πει, το τραγούδι αυτό είναι βιογραφικό και αφορά την προσωπική μου ιστορία στο στρατό. Τη διηγούμουν μια μέρα στο Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλο και το απόγευμα μου την έφερα σε στίχους. Ετοίμασα το στίχο και το δίσκο και περίμενα ότι θα κάνει κάθε επιτυχία ένα άλλο τραγούδι. Το σε στυλ να μην ξεχνιόμαστε. Μάλιστα. Ωραία.
Όταν όμως λέει ολοκληρώθηκε το δημότυχο μπλούς και το τραγούδισα μαζί με τον Ταλάρα, είδα τις αντιδράσεις όλων στην εταιρεία που έλεγαν ότι με τραγούδι αυτό θα γίνει της κακομοίρας. Το είχε καταλάβει ο Μάτσας. Και όντως έγινε. Ναι, ναι, ναι. Θα βάλεις κάτι άλλο μετά από αυτά που είχε, Βασίλη. Μα, συγγνώμη, οκ, άμα. Ναι. Όχι, άμα ενοχλούμε, πες τώρα, φίλε. Δεν είναι. Σιγά, Βασίλη. Αυτά που λες ακούγονται και στον αέρα, ξέρεις έτσι. Ο Σουλτάνος Βαβυλώνας λέγεται τραγούδι. Βάλε το Σουλτάνος Βαβυλώνας. Έχει το Βασίλη. Και τι άλλο λέγει ο τραγούδι, ρε φίλε, το δημότικο. Είναι χαζό, θα με εκνευρίσει. Τώρα στο τέλος θα με εκνευρίσει. Αυτό δεν έχει τίποτα. Τι άλλο λέει ο ολόκληρο κείμενο. Αυτό δεν έλεγε τίποτα άλλο. 2000 λέξεων είχε εκεί. Μα δεν έλεγε, δεν λέει τίποτα άλλο. Σωστά, μετά το είδα, ναι. Άρα, δηλαδή, άρα ξεκίνησε ως courier δισκογραφικής. Ναι. Ήταν αυτός ο οποίος πήγαινε στα μαγαζιά και μύριζε δίσκους, δηλαδή. Ναι. Ήξερε εγώ χαρτιά. Ναι. Και από, αυτό το ήξερα. Πρώτη φορά το βλέπω. Για τον Μαχαίρι. Επίσης είναι σκάνδαλο που δεν το βάλαμε να το δούμε. Σκάνδαλο. Μάλλον δεν το είχε. Στην υγειά μας, ρε παιδιά, πρέπει να έχει πάει πάνω από 20 φορές. Σωστά. Καλά και βάλε. Εγώ όμως κάει σήμερα θα είχα ένα από το πουρί, ρε φίλε. Και τώρα Σπύρος Παπαδόπουλος, θα εξηγηθεί αφιέρωμα. 100%. Καλά, εντάξει. Στα ρόβα εκεί πέρα και τα λοιπά, ναι. Κρίμα τον άνθρωπο. Θα δώσ' το. Θα το έβρασμε να τον δω μια φορά. Αλλά ρε παιδί μου, πολλά κομμάτια. Πολλά κομμάτια και πολλά τραγούδια και πολύ. Ήταν πολλά λίγο αντιτουριστικό σαν εμφάνιση, οκ. Ναι, okay, ναι, αλλά. Ναι. Μοιάζει πολύ και ένα συνάδελφο. Δεν μοιάζει μόνο. Το Δημήτρο σαν είναι φίλο. Τι ποιον. Ολόιδη είναι. Τι ποιον. Αν ο Δημήτρο ο Σάμα ναι, δεν είχε τόσο μαλλί. Ναι. Θα ήταν 100%. Αλλά όντως, ναι. Τι πλάκα κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Ναι, όντως. Και θυμάσαι, εδώ ήμασταν. Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1956 στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Από πολύ μικρή ηλικία έρχεται σε επαφή με τη μουσική. Αργότερα θα εργαστεί χειρονακτικά στην αποθήκη κάποιας δισκογραφικής εταιρείας, στην οποία αργότερα κατά σύμπτωση κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ το 1978 με αγγλικό στίχο με τους PLJ Band με τίτλο Gaspar. Ένας δίσκος extended play 45 στροφών. Τα δισκάκια που λένε παλιά. Ακολουθούν διάφορες δουλειές, ενώ μετά τη στρατιωτική του θητεία αρχίζει να τραγουδάει Αντάρκτικα με τον Πάνο Τζαβέλα στη συντροφιά. Στα 20 του χρόνια δημιουργεί με τον Παύλο Κικυρλή και τον Τάκη Βασαλάκη το συγκρότημα PLJ. Το 83 από τότε και κυκλοφορεί ο δεύτερος ίσως του συγκροτήματος, το τελευταίο μετονομάζεται σε Τερμίτη, γνωστοί Τερμίτες, έτσι. Mm-hmm. Όνομα παραπέμπει στους Beatles. Το 89 ξεκινάει η προσωπική του σταδιοδρομία ως συνθέτης και ερμηνευτής. Είχε συνεργαστεί δισκογραφικά και έχουν τραγουδήσει τραγούδια του Ι. Μαρία Φαραντούρη, Γιώργος Νταλάρας, Διονύσης Σαββόπουλος, Δήμητρα Γαλάνη, Δημήτρης Μητροπάνος, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ελευθερία Ραβανιτάκη, Πιξ Λαξ, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Μαργαρίτης, Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Αναστασία Μουτσάτσου, Μίλτος Πασχαλίδης, Κατερίνα Στανίση, Χαρούλα Αλεξίου, Γιάννης Βαρδής, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Εμιγκρέ, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Ελισάβετ Καρατζόλη, Κίτρινα Ποδήλατα, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Magic Despel, Γιώργος Μαργαρίτης, Νότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης, Αντώνης Μιτζέλος, Σάκης Μπουλάς, Δημήτρης Μπάσης, Φλέρι Νταντονάκη, Φίλιππος Πλιάτσικας, Δημήτρης Θαρόβας, Μπάμπη Στόκας, Διονύς Τσακνής. Βεσέ και άλλοι. Ναι. Επίσης έχει συνεργαστεί επί σκηνής με την Ελευθερία Ραβανιτάκη, τη Χαρούλα Αλεξίου, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Βασίλειο Κωνσταντίνου, τον Νότι Μαυρουδί, την Αναστασία Μουτσάτσου, τον Κώστα Μακεδόνα και άλλους. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε, εντάξει. Δηλαδή. Ο άνθρωπος ήταν μια ποιότητα. Ποια είναι τα επόμενα που έχουμε. Ρε φίλε, κλείσαμε. Όχι, ρε, δεν κλείσαμε. Τον Τούρκο πέσε. Τον Τούρκο. Τον Τούρκο. Νομίζω ότι με αυτό είναι το. Μα συνεπήρε και εμένα και τον Νίκο. Ναι. Αυτό το κομμάτι. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Με αυτό θα κλείσουμε. Ελπίζουμε να ησύχασε ο άνθρωπος. Και όσοι ρε παιδιά είστε λίγο παραπάνω. Δηλαδή όταν περνάνε κάποια χρόνια, 45-50, κουράστε και λίγα κιλά παραπάνω. Έτσι. Ακούτε λίγο τους γιατρούς σας που λέει, ξέρω εγώ, κόψτε τα κουκορέτσια, τα τηγανιτά, κόφτε τα ρε παιδιά. Okay. Και λατώστε λίγο το τσιγάρο, το ποτό και όλα αυτά. Λοιπόν, ζούγκλα μην. Να μην την έζησε τη ζωή του, πολύ ωραία. Απλά τώρα 62 μικρός ήταν, κατάλαβες, έφυγε, είχε να δώσει ακόμα. Προσέχετε λίγο, αυτό. Λοιπόν. Ζούγκλα με Γιώργο Ζαγόρα ακολουθεί. Σωστά μιλάς. Θα κλείσει απόψε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Ακόμη πιο σωστά μιλάς. Με τον Μπαλαντέρι τα λέτε και πάλι αύριο, να είστε καλά, καλό βράδυ.